Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, πληρέστατο, ακμεότατο, απάνω απ' όλα ξυπνητό και ζωντανό, να σας υποδεχθεί στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, να στρώσει τα σεμέ, να βγάλει το ασημένιο δίσκο με τον καφέ και να σας προσφέρει την δίωρη περιδιάβαση στο άγνωστο. Αυτό που δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε με το που ανοίγουμε το μικρόφωνο, με το που πηγαίνει 6 η ώρα και τοποθετούμε τους εαυτούς μας στις επάλξεις της πρωινής ενημέρωσης. Αρχίσαμε να τρώμε και τα πιστόλια σιγά σιγά. Ήταν να έχω παρεούλα, μάλλον δεν θα έχω. Θα είναι σαν να έχω παρεούλα, αλλά δεν. Εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και τόσο δελεαστική αυτή η ώρα για κάποιον να έρθει εθελοντικά να συνδράμει μαζί μου. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Τι γίνεται? Εμείς δεν ήρθαμε ποτέ, αλλά και δεν φύγαμε ποτέ. Έτσι. Εκεί, πάντα πιστή, στο πέταλο. Τι να σε κάνω που έχεις τέτοια δουλειά που δεν μπορώ να σε σκαλώσω? Ήταν φέτος, ρε φίλε. Θέμα χρόνου να αρχώσουν. Μία ήταν, είχα ατύχημα, μία ήταν. Έπεσε προφήτη, λέει, Σάββατο. Τι να κάνω. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα, καλύτερη μέρα. Σωστό και αυτό. Σαββατοκύριακο, αν μην πω έτσι, διάβολο Σαββατοκύριακο να μου το χειρότερο για μας. Όλοι γλεντάνε στα καρναβάλια. Αρχίσαμε. Ναι, εγώ σκέφτομαι, φίλε. Εκείνο το τέτοιο, όταν θα παίξει το δάκι. Ναι. Εκείνη τη μέρα μπορεί να μην τα ακούσω, να ακούσω τι θα κλείσει. Αλλά 6-6,5 είναι το καλό, ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι μάλλον δεν θα έχουμε εκπομπές καθαρά Δευτέρα. Ναι, δεν πιστεύω. Ναι. Άμα ήξερα ότι είχες δεύτερη μέρα πρωτοχρονιάς, θα ερχόμουν. Δεν ήξερα, δηλαδή είχα ξεχάσει. Έχεις ξεχάσει, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Και με ξύπησε ο Φωτιά, 6 ώρα το πρωί. Τι έγινε, κάποιος. Έτσι. Του χρόνου. Θα βρούμε. Δεν πειράζει. Άμα έρθει και εσύ στο στούντιο, ποιο θα παίρνει το τηλέφωνο? Ποιο θα μα ακούει απ' έξω? Θα βγαίνω έξω, θα αποκλεινώθηκα. Θα πάρω έτσι από κάποιε έγκλε στην πόρτα. Έτσι, τα ξέρει τα κόσμια. Τι λέει. Εσύ ξέρει, ο Φωτιάδη με έχει πάρει και Σάββατο. Λέω, Μπάμπη, δεν κάνει εκπομπή σήμερα. Έτσι, πρέπει να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακα. Του Φωτιάδη μέρες είναι όλη μέρα Κυριακή ή είναι όλη μέρα εργάζομαι. Εντάξει, ναι. Όταν είσαι ελεύθερος, freelancer, όταν είσαι δεν έχεις ωράρια και ορολόγια και πενθήμερα και ιστορίες. Είναι, φίλε, έσκασε τα γέλια εχθές. Κορυφαία παρέμβαση. Ποιος? Κορυφαία παρέμβαση. Καλά, ότι μπαίνει και βάζει, θα μας δώσει καταρχήν. Θα έρθει μετά από το φούρνο να με δώσει το ποσοστό, ένα ποσοστό για χθες. Μόλις πήρα, έκανα γιάχμα και πήραν όλοι μετά. Έτσι. Ο Αράου κι αυτοί. Κύριε Μπάμπη, το μοσχαροκέφαλο το συντευτό θα σφάξω όταν θα έρθεις. Ναι, θα έρθει. Σε περιμένουμε. Πες το να θα έρθεις 5 Μαΐου που θα κάνει η ομάδα γύρω του Θριάμβου. Ναι, κάπου εκεί. Εγώ τα λέω. Και μετά πήρε ο Φωτιάδης, έβαλε τα πράγματα στις θέσεις τους. Έτσι. Με την κορυφαία αμφίεση όλων των εποχών. Ναι. Λαγίο πόλης. Καταρχήν, σαν τον Παπαλουκά είναι ο Φωτιάδης που δεν έπαιζε όταν πήραμε το Euro. Δεν ήταν στη βασική πεντάδα και έμπαινε μέσα και άλλαζε το μάτς. Έτσι. Σπανούλης. Σπανούλης. Ναι. Έτσι, πιο σύγχρονα δεδομένα. Και λέει, μετά τι ήθελα να σου πω. Ναι, η κορυφαία αμφίεση όλων των εποχών. Αυτό Λαχιοπόλης είναι, δεν το έχει κανείς. Κανένας, δεν σε παρακαλώ. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς. Φέτος αν είναι μια κορυφαία αμφίεση, τώρα πλέον για καρναβάλια. Το La Casa de Papel είναι πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να. Αύριο δεν θέλω να κυκλοφορήσω και δεν θέλω να δω κανένα καρναβάλι. Πρέπει να ντυθούμε, La Casa de Papel, θα είμαστε πρωτοπόροι. Ναι, έτσι ακριβώς. Πρωτοπόροι αυτό. Έτσι ακριβώς. Πού νομίζω κάπου στην Κύπρο έχει απαγορευτεί η αμφίεση συγκεκριμένη.
Ναι, ναι, ρε φίλε, πόρτα, όποιο έχει εκεί πόρτα. Καλά, όχι για λόγους αισθητικούς, ότι ναι. Και καλά ελοχεύει κίνδυνος γενικότερα άνομων πράξεων κάτω από ναι. Την μάσκα. Δηλαδή, τι θα μπουν σε κανένα οσματοκοπείο, λες και στα άλλα δεν μπορείς να είσαι μασκαρεμένος και να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αύριο θα τα δούμε αυτά που έχουμε για Τσικνοπέμπτη, εορταστική ναι. Εκπομπή. Ακούς, σκέφτηκα. Ναι. Που λέγαμε για ντοκιμαντέρ με καντίνες ναι. Και την ονομασία είναι ναι. Απαιτησιμένη έτσι ναι. Κάντιν κάμερα. Πάμε, μάλιστα. Τα πενιχρά μας μέσα δεν μας επιτρέπουν να βάλω ηχητικά. Θα το κάνω μόνος μου. Καλό, καλό, καλό. Θα το υιοθετήσουμε, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Στο ξεκίνημα. Ο αγώ. Τι έγινε, ρε, εσύ συνεννοημένοι, pole position. Έτσι πάμε εμείς, το ένα... το εμείς πάμε τέτοια. Ή θα πάρεις παραπέντε ή θα πάρεις και πέντε. Αυτό θα σου έρχεται ξαφνικό. Έτσι. Θα σου έρχεται ξαφνικό. Έτσι θέλω το απροδοπείτε. Σήμερα είμαι τέτοιο, είπα, άκου τώρα δηλαδή, θα σου πω δηλαδή, έπαθα πλάκα χθες, τι εννοώ. Πάω που λες στη Μαριάννα, έκανα το ταμπελάκι για... Σε ποια Μαριάννα, τι... Είναι το που έχει τα κύπελα που πήγα και πήρα για την Ανίτα. Α, μάλιστα. Μαριάννα, εμείς ψωμιάδι έχουμε εδώ, δεν ξέρουμε. Δεν υιοθετούμε καμιά Μαριάννα. Στο ψωμιάδι θα πηγαίνεις για κύπελα. Δεν ήξερα, μπορεί. Τώρα ξέρεις. Τώρα ξέρεις. Εντάξει, ναι. Δεν θα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν σε μάλλον. Λοιπόν, θα με δείξεις γιατί πού είναι ψωμιάδι και ναι. Σημαίες και λάμπαρ και στο. Και πανό, και beach flags και street flags. Ναι, έτσι. Τέλος πάντων. Μαριάννα, λέω Μαριάννα, με λέει καλά, δεν πήγες. Λέω δεν πήγα του, λέω. Γιατί λέω είχε γίνει πέρυσι, λέω. Τέλος πάντων, λέω. Αλλάξαμε το ταμπελάκι του, λέω. Γιατί από Anita GR του κάνει Anita Airlines. Ναι, Airlines, ναι. Όχι Airline. Τα ψέματα του αέρα. Airlines, δύσκολα. Ναι, ναι αυτό, ναι. Το, που κάνει την ναι. Δεν θα γράψει αυτό ο Μιχάλης Σαλονικιώ, θα το γράψει με Μιχάλης Αθηναίος. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσει το ότι... Τώρα, στην Αθήνα θα πάμε εκεί. Δεν θέλω να είμαστε. Δηλαδή, σαν να λέω τώρα, ξέρεις, εγώ ήρθα και την Αθήνα, θα... τι γίνεται. Έχουν αθηναϊκές πινακίδες στην Αθήνα. Τέλος πάντων, ναι. Και το δεύτερο είναι, έπαθα πλάκα, ναι. Ξέρω ένα, δηλαδή πήγα σε ένα, γιατί επιτέλους μετά από πόσο καιρό το περίμενα την μπαταρία. Ναι, ποια μπαταρία, γιατί, τι. Έχω το κινητό, γιατί α, περίμενες, πέρα, μα πού να έρθει η μπαταρία. Το, δεν δεν έχω χώρο εγώ καμιά μπαταρία. Πόσο στοιχίζει ένα κινητό, χωρίς αφής, ναι. Χωρίς ας πούμε να έχει ίντερνετ και αυτά. Ναι. Το είδαμε στο, το είδα, το είχε πάνω ένα χρυσό, ένας ήταν αυτός που είχε με τα χρυσαφικά και με αυτά το ρολό, το τηλέφωνο Τεμέκ που ήταν, μαϊμού ήταν και ο ήταν. Χωρίς αφής, ναι. Χωρίς τίποτε, ναι. Το είδα στο τέτοιο, σε δολάρια, ναι. Πόσος λες σε τιμή. Πού να ξέρω. Το πιο ακριβό ρε παιδί. Πιο ακριβό με τις αφής. Μάλιστα. Χωρίς αφής. Πρέπει να γίνεις πιο σαφής. Δηλαδή, 3.000 δολάρια. Τι 3.000, χωρίς ίντερνετ. Μα το Χριστό το είδα χθες. Ναι. Έπαθα πλάκα. Oh. Του έπαρα. Λέω τι είναι, τι ώρα κινητό ρε. Ποιο ρε, τον Nokia. Nokia. Τον Nokia. Ναι, βαρύ πράγμα. Το παλιό, το 3310. Ναι, το όχι, ναι. Ναι. Την άλλη φορά που θα πάω, ναι. Το έχω γραφεί και στο φέρω. Μάλιστα. Το μπήκε μέσα στο ίντερνετ και έγραφε 3.000 δολάρια. 3.000, το χωρίς αφής. Τι λες, χωρίς αφής, μα την παραγγέλνω. Μας τρελάνε. Και εγώ παθαίνω τώρα που μου τα λες. Μάλιστα, μάλιστα. Τι δισογραφία έχουμε σήμερα, τι έχει η ατζέντα μας. Δεν έχουμε τίποτα. Ησυχία από την αίθουσα σύνταξης. Σήμερα πάω να πάρω κάτι φωτογραφίες που έχουμε. Να ετοιμάσω γιατί σε αλφα. Σε μικρές για να όταν θα πάμε στην Ανίτα, ετοιμάζω και εσένα το λόγο επειδή. Έτσι, αχ, ποτέ έτσι. Δεν με αφήνεις απ' και... έξω. Μάλιστα. Αυτό έχω σήμερα και να... άμα προκύψει. Γιατί πήρα πρωί τηλέφωνο. Καλά έκανες, να μας δώσεις έτσι κουράγιο, να μας ενθαρρύνεις, αν προκύψει κάτι. Τα εμείς... δρόμενα ναι, είναι αυτά τα δρόμενα, ναι. Θα ξεκινήσουν μετά αύριο ναι. Μετά το καρναβάλι. Εκεί θα έχει φασουλάδα, δεν έχει τέτοιο. Ναι, ναι, θα έχει και στο πέστο, εδώ στο φράγμα που κάνουν στη λίμνη τις εκδηλώσεις. Ναι. Και εκεί θα έχει. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθεις να μας τα πεις διεξοδικά και ωραία, θα συζητήσουμε για τα καρναβάλια. Έτσι. Τον άλλο τον Μπορζουμιάσανε. Και με τον οδηγό θα έρθεις. Ναι, ναι, μα κάνει αυτό. Ναι. Γιατί με από εκεί, το άλλο που πάω και κάνω διακοπή, με πήρα τηλέφωνο, με πήρε ο άλλος δηλαδή και μου λέει τι έγινε ρε, γιατί δεν είχα λόγω τον οδηγό μου, λέω. Εγώ μιλάω τον οδηγό έρχομαι. Έτσι, εμείς αναδείξαμε οδηγό, εμείς εδώ. Ναι. Εντάξει, έγινε, συγχαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Αύριο θα κόψουμε κορδελίτσα εορταστικών εκδηλώσεων. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Εμείς θα δίνουμε. Καλημέρα. Ναι. Τι έγινε. Γεια σου. Αν κάποιος σου πει ότι δεν μπορείς, πες του κοίτα να μαθαίνει. Μάλιστα. Τι γίνεται. Πού παίρνεις, από ποιο πηγάδι τηλεφωνείς.
Είναι εκεί ο Πάφη. Εδώ, όχι. Τι όχι, αφού του μαλαρθεί. Δε, κι όμως. Να, ξεντολές. Από ποιο πηγάδι μας παίρνεις? Δεν έχει μπογμακίνη, πες του. Μάλιστα. Και τα λεφτά θέλει, αλλά θέλει και να μην κάνει και τίποτα. Ναι, ποιος δεν το θέλει αυτό? Δεν γίνεται, κύριε Πάφη. Δεν γίνεται. Έγινε πρωί-πρωί πάλι. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά κάτι αργιανά χτες που παίρναν τηλέφωνα και επειδή φέρανε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, νομίζουν ότι πήρανε και το κύπελο. Ναι. Λάου, λάου, στο χαρί λάου. Ερχόμαστε. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Κοίταξε. Ναι. Θα να πάρω μόλις πάω λίγο πιο πάνω, ναι. Το δεύτερο στενό αριστερά, το πρώτο δεξιά, ναι. Γιατί εκεί με περιμένει το μωρό και μου έχει ίντερνετ καφέ να σε ακούσω. Έγινε, φύγε, πάνε πιο πάνω, λάω λάω. Έγινε, τσάω, 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 τσάω. Α, τι ωραία ξεκινάμε, έτσι, καταιγιστικά τηλεφωνήματα. Προσπαθούμε τώρα έτσι να συμμαζέψουμε εδώ λίγο τους εγκεφάλους μας, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ουά, δεν μπαίνουνε τα συμμάζευτα, ε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια. Καλώς τον να. Ράδιο, τηλέφωνο, αφήσει εκεί. Ναι, εδώ είμαστε, εδώ, 3.000 ευρώ. Και μπήκε μέσα στο ίντερνετ. Έτσι, για να δει το τηλέφωνο χωρίς ίντερνετ. Αφού μπήκε μέσα, ρε σειρά μου, άκου να δεις πώς μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ. Έλα μου ντε, δεν ξέρω. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Μισελ τον Φωτιάτη, τον εκπρόσωπο. Αρρύπα Μπουτσάτσο. Έτσι, τον εκπρόσωπο σήμερα, Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από σήμερα σπίτι Κοντζάλες. Ναι, καλά, ναι. Προχθές λέει... Τον είχαν ντύσει μία από τις πολλές του μεταφυγές, τον είχαν ντύσει Μεξικάνο, ρε βάγκα. Ναι, έχει λέει ένα καπέλο, έχει ένα καπέλο, θα μας έρθει εδώ μεταφυγεσμένος. Δεν ξέρω κι εγώ να σου πω. Σπίτι Κοντζάλες λοιπόν. Σπίτι Κοντζάλες. Επιτόπου παραγγελία, λόγω και των ημερών, δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες. Α, είναι στο ρυθμό του... Ωραίο, κομματάρα, γιατί όχι, θα τα ακούσουμε. Κομματάρα, έτσι. Ναι, μα είναι και στο ρυθμό του Σπίτι Κοντζάλες, να πούμε. Ναι. Παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξεφτύλα, να πούμε. Έτσι, για μας έχει ανοίξει το... Για μας το τριώδιο ποτέ δεν έκλεισε βασικά. Τι θα κλείσει, θα το βάλουμε σε άλλη διάσταση. Έτσι ακριβώς. Μέχρι και στο καινούριο διαπλανητικό σύστημα που είναι στον ύπνο το Λευτέρης, ο Σλόμπουταν. Από εκεί θα μας τηλεφωνεί μάλλον, είναι η αλήθεια. Ακριβώς, από το πηγάδι, κανονικά ήταν από το πηγάδι. Τι να πεις, κάθε μέρα και μία... Αγωνία, τώρα ο Μισελ ετοιμάζει τις φωτογραφίες, λέει, ε. Ναι. Ανίτα Ερλάις. Ερλάις. Έτσι. Είπε πάρα πολλά από τις πρώτες και το λόγο, επειδή... Τι κάνε πλάκα να πάει και να σκάσει με το μπλουζάκι. Καλά, εννοείται, θα το στείλω εδώ με αμφίεση. Θα σπάσουν τα μηχανάκια. Σου να λέω, σαν τους οδηγούς, τους πιλότους της Φόρμουλα που έχουν ραμμένα παντού, διαφημιστικά. Μέχρι και στον ποπότη θα τον έχω BBC. Κανονικά, τον ετοιμάζω εδώ. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες, γιατί όχι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο στήριο. Καλημέρα. 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 Να είστε καλά. Τι έγινε. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ κλείσε. Να σκουπίσω λίγο εγώ. Θα τρώω να κάνω τη δουλειά μου. Α, έτσι κύριε Πάπη. Λάου, λάου, σοχαρί. Να μπει κανείς. Όπως τι ρελάς ήταν αυτή που με έκανε. Νόμιζα ότι ήταν άλλος και άκουγε ίντερνετ. Αλλά όχι, το ίντερνετ ήταν διαζώσεις ο ίδιος ο Λευτέρης. Ασύλληπτα πράγματα εδώ στο λόγο επειδή. Καθημερινά 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί. 2-31-02-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και βεβαίως σελίδουλα μας στο ίντερνετ. Μας βρίσκεται εκεί και συνδιαλέγεστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τετάρτη 27 του μηνού, 27 του Φλεβάρη. Οσίου Ασκληπιού Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος.
εορτάζουν ο Ασκληπιός, ο Ασκληπιάς, η Ασκληπιάδα, ο Νήσιος και ο Νήσις. Αφήστε τον Νήσι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγώ, έλα ρε, τελείωσε εκπομπή. Μετά από αυτό θα κλείσουμε. Να σας πάρει και ο Λευτέρης μου είπανε. Ναι. Ο Λευτέρης, δεν το γνωρίζεις το Λευτέρη, που είμαστε μαζί. Ναι, δεν γνωρίζω εγώ το Λευτέρη, δεν γνωρίζεις. Πού είναι, ρε, πού πηγαίνεις και κάνει αυτά τα... Στα Μελίσια πας και με παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, είμαι τους αμπελόκηπους στο ίντερνετ. Α, μάλιστα, αμπελόκηπους. Πάλι, αγροτική περιοχή. Όχι, εδώ είμαι πριν 2-3 χρόνια, ήμουν και μέλος και με γνωρίζουμε. Α, μάλιστα, μέλος του ΑΣ ίντερνετ, εκεί στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όχι Αθηνών. Γιατί σου είπα τίποτα μελής και αυτά. Σήμερα πληρώνονται, να ξέρετε. Α, γι' αυτό μας πήρε πουλάκι μου τηλεφωνάκι. Ποιοι πληρώνονται? Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι οι δημόσιοι, μάλιστα. Το ΙΚΑ. Και αύριο πρωί πληρώνεται η αλληλεγγύη. Αύριο πληρώνεται η αλληλεγγύη. Το όπλο των λαών είναι η αλληλεγγύη. Αυτό δεν πληρώνεται, ούτε ξεπληρώνεται. Ναι. Αύριο έχω ευχάριστα νέα. Μάλιστα, αύριο είναι τα ευχάριστα νέα. Τι ευχάριστα νέα έχουμε αύριο? Έγινε τίποτα, εγώ ξέρει, αγαπώ όλα τα νησιά. Δεν παρεξηγούμε με τα νησιά. Με τα νησιά, όχι. Γιατί να παρεξηγηθείς τώρα, δηλαδή να παρεξηγηθείς με τι? Με τη Θάσο, τι σου κάνει η Θάσο καημένη, με την Ίσυρο, με τον Αϊστράτη, με τι να παρεξηγηθείς? Ναι, δεν παρεξηγηθείς, τι άνθρωπος. Έχω πάει την Κρήτη. Μάλιστα, στην και Κρήτη. Και έχω συμπαθήσει τον κόσμο. Α, μπράβο ρε, είσαι μεγάλο ψυχός, ναι. Ενημέρωσε. Ενημερώνω, αύριο το ευχάριστο, περιμένουμε. Άκου, αύριο 7 η ώρα. Ναι. Να τα πω κοντά τους θεατές, δεν μπορώ να το πω τώρα τα ευχάριστα. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι... Έλα εδώ να τα πεις από κοντά εδώ στους θεατές. Αύριο έχουμε και τσίκνο Πέμπτη, ε. Τσίκνο Πέμπτη είναι αύριο. Ναι, ποιος τη χάρη μας. Αύριο τι έχουμε, 28, τελειώνει ο μήνας. Πληρωνόμαστε. Εδώ ενημέρωση στον κόσμο να ξέρει γιατί δεν το γνώριζε. Ακούστε, ακούμε, από χθες μπήκαν τα λεφτά. Τα πήρα γύρω στις 7. Εσύ τα πήρες, τώρα τα τσέπωσες και πας εκεί. Ζωάρα, γι' αυτό μας είδες. Έχω κλείσει για δωμάτιο, στις 7 και τέταρτο θα είμαι εκεί. Δωματιάκι πού, στη Θάσο. Αγόρι μου, τέτοια θα κάνει. Ζωάρα, είδες καμιά ταινία στο ίντερνετ εκεί του καφέ? Είδα μια ταινία με κάτι με σκιάχτρα. Με... για τη σκιάχτρα, με δαίμονες. Δαίμονες και σκιάχτρα, μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία, φανταστική ταινία. Είσαι με κανένα? Όχι, μόνος μου είμαι εδώ, τίποτα. Άμα πάρει ο Λευτέρη, ναι. Γιατί είπε να σας πάρει να μιλήσετε. Ναι, μάλιστα. Πες του αύριο βγαίνω την εκπομπή. Αύριο, ναι. Θέλει... Α, εδώ ξεχάσα ότι είσαι σε περιορισμό. Όντως. Είδες. Γιατί αύριο λειτουργείτε ή λόγω... Λειτουργούμε βοήθειά μας. Τέλος πάντων, θα στα πω. Μήπως είναι καμιά γιορτή. Ναι, τσικνοπέμπτη λέμε. Τι, και άλλη γιορτή. Έγινε, σε χαιρετούμε. Θα τα πούμε. Γεια. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα και εδώ. Κακή ψυχρή και ανάποδη, καλημέρα. Για τον Μπάφη παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Για τον Μπάφη λέω. Σ' ακούει. Λοιπόν, για την Τσικνοπέμπτη κύριε Μπάφη. Ναι, γιατί δεν λέτε. Πυκνιέ γαμιέ. Έτσι. Επίσης κύριε Μπάφη. Τσάω. Αυτό που έχω ξεχάσει να πω έτσι στο... γιατί μπήκαμε και πολύ δυναμικά στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ότι όποιος στείλει μηνυματάκι ή μας πάρει τηλεφωνάκι και επιθυμεί βεβαίως να μου αφήσει και το ονοματεπωνυμάκι του, όχι να τον ψάξουμε να τον βρούμε να πάμε σπίτι του, αλλά όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Κυριακή στο Βεργίνα θα το λέγα. Το Βεργίνα, ξέρετε, το βλέπουν οι ξένοι και λίγο έτσι παθαίνουν ένα κουκομπλόκο. Στο Βεργίνα θέατρο την Κυριακή 3 Μαρτίου στο Ρίτζεσι εδώ στην Θεσσαλονίκη μας να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Παίρνουν μια είσοδο στο καζίνο και η οποία περιλαμβάνει απεριόριστη μπύρα, βεβαίως και πατατάκια και ένα λαχνό ανάτομο για τη σκληρόριση στο ημίχρονο, ταξίδια, αφεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και άλλα πολλά. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας.
Δεν θα έβγει ένα γλυκό μου αγόρι. Όχι, αλλά... Θα σε πω κάτι για τον Πάφη. Το Πάφη το αλληλεγγύης, ξέρεις τι, από, τι παίρνει, από, τι παίρνει από το αλληλεγγύης. Τι παίρνει από τις αλληλεγγύης, ναι. Λοιπόν, παίρνει 100 ευρώ. Πού τα ξέρεις τώρα εδώ, μην σου λέω τώρα, και ψώνια. Μάλιστα. Η κάρτα έχει μια κάρτα και παίρνει και ψώνια. Στο ενημερώνω κιόλας. Γιατί δεν λέει τίποτα για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν λέτε. Να μας πει και γι' αυτό. Θα το πει. Όχι. Εγώ πήγα και ρώτησα. Ναι. Και λέω ο Τσίπρας δίνει αλληλεγγύης. Γιατί εκεί που πάω και κάνω το... Ναι. Που πηγαίνω και την ψυχολόγο μου και είναι μέσα στο γραφείο και λέει άμα θέλεις οργό τι εισόδημα έχεις. Πρέπει να έχεις λέει μέχρι 2.400. Παίρνεις 100 ευρώ. Σε βάζουνε. Να, μια χαρά. Και έχεις και ψώνια. Κάτω, 100 ευρώ. Τι άσχημα 100, είναι. 100 ευρώ. Τα ξαντρίσω όλα εδώ. Μέσα στο Μάιο. Δεν νομίζω το κάνω γιατί θα είμαστε κάτω από το Θεός. Ναι. Γι' αυτό σε ενημερώνω. Γιατί δεν το λέει. Είναι δικό μας άτομο. Πες ρε Πάβη. Παίρνω 100 ευρώ. Γιατί δεν τα λέτε. Θα τώρα αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Δεν μπορούμε. Εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα. Αφού είναι, το έχουν ανακοινώσει. Και μάλιστα. Το λένε. Αλληλεγγύης είναι. Αυτό είναι το αλληλεγγύης. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Γεια. Δεν θα παραλέγω να πιστέψω τον κομπάρο τον ξυφτήρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Γαλώς το να. Εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω, το ξέρει. Ναι, έτσι. Αλλά ο Top Gun ζήτησε το κακοσάλεστη. Ναι. Ξέρεις ποια μέρος είναι το κακοσάλεστη. Η Αυλώνα δεν είναι, ο Αυλώνας. Η Αυλώνα. Έτσι. Ναι. Εκεί παίξανε αγώνα και τούλεψε. Εκεί έχω υπηρετήσει, έχω πολεμήσει στον Αυλώνα. Εκεί έχουν παίξει τελευταία αγωνιστική για να ανέβουνε. Του θύμισε, πω, ξυπνήσανε μνήμες. Λοιπόν, να πω στο φίλο τον... Δεσκόλησα. Έλα, το Μιχάλη το Φωτιά. Ναι. Ότι έψαξα, δεν βρήκα στο βεστιάριο πρώην ομάρχη, έψαξα να βρω τη στολή του Ζωρό που του είχα υποσχεθεί. Θα ντυθεί σε ρήφης, δεν μασάει. Όχι, βρήκα στολή Κολομπίνας. Μάλιστα. Αν θέλει, δεν είναι... Δεν ξέρω τώρα. Εκτός αν θέλει να του ράψουμε άλλα, να μας πει, να πάει στο ράφτη, τι είναι αριστερός, δεξής, να μας πει. Εδώ, θα έρθει και θα μας τα πει. Να μας πει διατάσεις. Διατάσεις. Μέση όλα, μπορεί να βγει, να τα πει. Δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Του Πάφη όμως είναι, φίλε Μιχάλη, είναι. Αυτά δεν λέγονται. Ναι, δεν λέγονται τώρα. Το τι λαμβάνει ο καθένας και αν παίρνει επίδομα και τι και πώς, δεν. Κύπελο να του δώσει ο Φευγάτος, αν θέλει. Ο Φευγάτος έχει μια μεγάλη συλλογή. Χθες είδα το Σόλωνα, το γνωστό Σόλωνα, φίλε είναι πάνω από 90. Ζει ακόμα. Ναι, ζει. Ναι, το φίλε. Για να το δω, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω ταινίες που βλέπει ο Πάθη. Σωστό και αυτό, ναι. Ναι, είναι σίγουρα πάνω από 90. Κυκλοφορούσε με ένα ελαφρύ μπλουζάκι, εννοείται χωρίς μπουφάν. Και μιλάμε, είναι ο ίδιος όπως ήταν πριν 40 χρόνια δηλαδή. Και να είχε τις άσπρες τρίχες που είχε και ο Φουτσίνη δηλαδή. Αυτές που δεν προλάβαινε να κόψει. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Λοιπόν, τα λέμε. Τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Γεια σας. Και γεια σας και περαστικά σας. Ακούτε. Ακούμε. Λοιπόν, έχω εδώ από το τμήμα... της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι. Μέχρι να σας πει καλημέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης, ένας εργαζόμενος με τρία παιδιά, ναι. Που του έχει μειωθεί ο μισθός και αυτό δουλεύει σαν τον ήλιο τα πρωί μεσημέρι βράδυ, φοράει τώρα κίτρινο γυλαίκο. Λοιπόν, πες την καλημέρα του παπί, πες του. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού σε βρήκε άνθρωπέ μου και σε σκάλωσε. Πού είστε. Στα Everest. Α, μάλιστα. Τοπική αυτοδιοίκηση, είστε άνθρωπος της ασφαλείας. Όχι. Της καθαριότητας. Μια χαρά. Γιατί στα Everest συνήθως συχνάζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι τη προστασία του πολίτη. Μάλιστα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είστε από εκεί, τηλεφωνείτε. Όχι, Χαλάνδρη. Α, μέχρι εκεί έφτασε χάρη του Λευτέρη μας. Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστούμε. Καλή δουλίτσα. Τσάω. Μάλιστα. Στο Χαλάνδρι. Τι ωραία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε. Όπνατος. Πού σε Λευτεράκο, έλα το Σαββάτο στο γήπεδο. Έρχεται. Να κλαρίνω από κοντά. Θα σε φιλοξενήσω εγώ στο γήπεδο. Θα έρθεις μαζί μου. Έρχεται. Δεν σε πειράξει κανείς. Θα φας το τρίμπαλό σου. Ναι. Και θα ηρεμήσεις. Και τελειώσαμε, κύριε. Άμπραβο. Τώρα, μπάμπι μου, για αυτό το ρέζι σι καζίνο που δίνεις για αυτούς. Ναι. Σε μεγάλες ομάδες δεν μιλάω, ξέρεις. Ναι.
μετά τις μπύρες και αυτά. Και πατατάκια έχει. Ναι, θα παίξει και Κλαρίνο Μάγκας μετά. Α, λες ότι ο ΠΑΟΚ θα ιτηθεί στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Θα ζητεί Κλαρίνο να κάνει, θα παίζει και ο Μάγκας στο Κλαρίνο και θα τον κολλάνε στο μέτωπο τα κόλπα. Μάλιστα. Να το δούμε, να το δούμε. Εγώ, εσύ μη χαίρεσαι, δεν θα κερδίσετε. Εγώ, εμείς παίζουμε με Νέστο Χρυσούπολης, το κερδάμε εσύ... και δίνουμε την άνοδο, και δίνουμε την άνοδο στην Καβάλα. Εγώ σε έπιασα στο στόμα μου, δεν γλίτωνε. Σέρες ναι. Και Βέρι, αυτές οι ομάδες πρέπει να ξαφανιστούν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Καλά. Αλλά πώς θέλω να λες, κάνε καμιά τέτοια να πούμε. Ερχόμαστε. Γιατί... Φέτος είναι φέτος προπαρασκευαστική χρονιά. Με την όπιστε. Έτσι, ερχόμαστε. Του χρόνου Πασαρακός ξανά. Δηλαδή, αύριο θα έρθει ο Τακούνιας. Ναι. Πορτωμένος, ψήρισέ τον. Έτσι, σωστά. Αν κατα... και πήπες σκέρνα εδώ και φέρε καμιά σακούλα από την επιταγή που θα πάρεις εδώ να έχουμε να τρώμε. Είναι στόχος ζωής, αν καταφέρω να πάρω κέρασμα για τον Παφούλια, έχω ολοκληρώσει την πορεία μου σκουτραδόρος σε αυτή τη ζωή. Μηδενίζει το κοντέρ. Να είσαι καλά. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ξεραχαίρετε. Ο ένας ο δικέφαλος τη γλίτωσε, ο άλλος δεν πρόκειται, θα τους πάρουμε παραμάζω μας. Όσο για φωνέας δικεφάλων, ναι. Το Παουκτσί που από το σοκ το προφεσινό έχει πάθει και πολιτισμικό, είναι και αγιογράφητος, ότι ο Αυλώνας δεν έχει καμία σχέση με το Χαϊδάρι. Το Χαϊδάρι εμείς κάναμε το παιχνίδι που ανεβήκαμε και... τιμή μας και καμάρι μας. Ναι, αυτό ούτε καν κατάλαβα, το 2005, ναι. Ναι, με το ξεχνάω το... Βελόνης. Είναι δυνατόν να ξεχνάς το μεγάλο Βελόνη, σε παρακαλώ. Ναι, στο Χαϊδάρι. Ήταν η ζωντανή ιστορία μας, έχουμε την παρανεχόμαστε. Όσον αφορά για τη στολή του Ζωρό που θέλει να πάρει, είναι κρεμασμένη μία στο κρατικό που τότε ο Ζωρό πλήρωνε τις καθαρίστριες, πλήρωνε και τα ρεύματα και όλα έχει και η στολή παραμένει, ας πάει να την πάρει από εκεί. Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, όχι, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού εδώ επιτόπου στον αέρα, πώς θα έρθει ο Σπίτι Κοντζάλες να παραβρεθώ. Θέλω την επόμενη βδομάδα θα το κανονίσουμε τώρα, Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, εκεί. Και να προχωρήσουμε μετά, μια που έτυχε τώρα, είμαστε και μην ξεχνόμαστε και μουσικοακουστική εκπομπή. Ναι. Εντάξει, με το Σπίτι Κοντζάλες, τώρα μπορούμε να βάλουμε το Δαίμονες. Μάλιστα, άρε. Θα τα παίξω αυτά αύριο που θα κάνω το DJ, εννοείται. Το έργο που έβλεπε ο Δαίμονες. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Γραμμούλα μας περίμενε. Βέβαια και παιδί. Γρήγορα θα πάω διάλειμμα, έχω διάλειμμα. Θέλω να δεις τώρα τι θα γίνει. Εγώ εσύ, έτσι. Ναι. Πάφη Λευτέρης, Πάφη. Ναι. Νίκος και ο άλλος ο Πασχάλης. Πέντε άτομα θα πάμε στο Χαριλάο την Κυριακή. Εντάξει. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Βεβαίως. Μ' ακούτε. Σας ακούμε. Μόλις έρθα από το γήπεδο και έχει κλείσει η φωνή μου, κύριε Μπάρτος. Σε ποιο γήπεδο τώρα τέτοια μέρα, Τετάρτη? Ρίξαμε 20 πόντους στη Βοστόνη. Α, σε αυτό το γήπεδο. 20 πόντους στη Βοστόνη ρίξαμε, κύριε Μπάρτος. Μάλιστα, να... Πώς πάμε, μου. Φίλος μας το Ρόντο, κυρίες και κύριοι, από το εξωτικό το Ρόντο του Καναδά, το Ρόντο Ράπτες, Μπόρσον Σέλτιξ, 118-95. Στη Βοστόνη πήγα μια βόλτα, εντάξει, να μην το κάνεις θέμα. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Στο συλλαλητήριο είμαστε, η φωνή μας, ακούσεις πώς έγινε. Τον Ιούνιο θα είμαστε καλά, κύριε Πάπου. Έτσι, να είστε καλά. Τα λέμε. Φιλιά, τσάω. Γιατί έχουμε και την καλαθόσφαιρα την Αμερικάνικη. Όντως, το Ρόντο at Boston, όπως ήθιστε να λένε οι Αμερικάνοι. Το Ρόντο Ράπτος Boston Celtics 118-95. New York Knicks Orlando Magic 108-103. Κάνουνε σε ρίπλεον οι New York Knicks. Και αυτή τη στιγμή παίζουν Nuggets με τους Oklahoma City Thunder. Είναι στη δεύτερη περίοδο στο 8 λεπτό, 48-42. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μας επιφυλάξει συνέχεια. Ουδής γνωρίζει, γι' αυτό παραμένει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 27ης του Φλεβάρη. Και όταν ξεκινάει έτσι η μέρα, όταν ξεκινάει έτσι η εκπομπή, έχει ένα τέτοιο καταιγιστικό μισάρο. Όλο το υπόλοιπο δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορείτε να γυρίσετε τους δέκτες σας.
εκπομπή περιεκτικότατη, εκπομπή συμπυκνωμένη. Πετάς ένα μισαωράκι, το διαλύεις ένα ποτήρι νερό και έχεις το λόγο να επειδή. Αλλά φυσικά έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε. Οχο! 27 του Φλεβάρι, καλούτσικα ξυπνήσαμε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Άξι το κρυουλάκι, αλλά δεν είναι και αυτό το τσουχταρό. Παλέψιμο μέχρι και 12 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν φυσά, θα ανεβούν λίγο οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 4 τα μποφόρια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για όσους θα πάνε το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, δεν θα έχουν το κρύο της Κυριακής. 7 βαθμοί με 4 μποφόρια βορειοδυτική, αρκετά σύννεφα, αλλά δεν προβλέπεται να βρέξει. 2-31-0-287 για 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως σελίδουλες στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείται. Είναι η Διεθνής ημέρα σήμερα πολικής αρκούδας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Polar Bears International και επίσης είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για την ανοσμία. Τι είναι η ανοσμία, παιδιά? Είναι, λέει, η απώλεια της όσφρησης πρόσκαιρη ή μόνιμη που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Μάλιστα, και την μνημονεύουμε σήμερα 27 του Φλεβάρι. Κανένα ιστορικό, έτσι, κόσμο ιστορικό γεγονότο που αξίζει επίσης να σταθούμε. Σαν σήμερα το 1918 νεαροί ιδρύουν στο εστιατόριο Γκιζέλα του Μονάχου την ποδοσφαιρική ομάδα Μπάγερ. Τάζει Μπάγερ. Ένα άλλο τι λέει, το 1966 από το τριώροφο κτίριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού στο πεδίο του Άρεως εκπέμπει για πρώτη φορά η τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων TED, μετέπειτα η ΕΝΕΔ με ένα πρόγραμμα που ξεκινάει στις 7 και λίγη στις 9 και 10. Για χαρά δουλίτσα, ούτε καν διωράκι για την πρώτη δημόσια τηλεόραση. Τώρα που πιάσαμε τα δημόσια, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω ζάπινγκ να ακούσω, αλλά χθες κυκλοφόρησε ευρέως μία είδηση στο διαδίκτυο από αυτές τις ανυπόστατες που γενικότερα αναπαράγονται και από κάτω ακολουθούν τα σχόλια, να αυτό και το να το άλλο. Σε πάρα πολλά site ανέβηκε, σε site τα οποία μάλιστα έσπευσαν να μεταδώσουν τη συγκεκριμένη είδηση χωρίς καμία απολύτως διασταύρωση. Και για το άλλο γεγονότο της ημέρας, αυτό της καταδίκης του Νίκου Γεωργιάδη, του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας για ασέλγια πάνω σε 17χρονους νεαρούς στη Μολδαβία, θύματα τράφικινγκ, ούτε μία αναφορά βεβαίως, ήταν κανένα τσιγάρο να καπνίζει. Έγινε αναφορά σε μια είδηση, όπως μια είδηση η οποία λέει ότι έλειπαν 33 υπάλληλοι σε δημόσια υπηρεσία από τους 38 συνολικά σε ευνηδιαστικό έλεγχο και ετσέτερα ετσέτερα. Δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι, θα την ακούσετε κιόλας. Αυτό θα γίνει αφήγημα γενικότερα, θα σχολιάζεται. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν ευσταθεί, ήταν hoax όπως είδεστε να λέμε, διότι το συγκεκριμένο γεγονότο ήταν αληθινό, αλλά είχε συμβεί τον Νοέμβριο, το συγκεκριμένο περιστατικό είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2015, όπως είχε δημοσιεύσει τότε η Ελευθερία, η εφημερίδα της Λάρισας. Και ξαφνικά μετά από 4 χρόνια ανασύρθηκε από το χρονοτούλα από το ίντερνετ και αναπαρήχθη από όλα τα, έτσι, τα περισπούδαστα μέσα ενημέρωσης για να αρχίσουν έτσι εδώ τα λαϊκίστικα, τα αυτοί εδώ δημόσιοι υπάλληλοι, το ένα και το άλλο. Δεν λέμε ότι δεν, αλλά καλό είναι να προσέχουμε και τι διαβάζουμε και τι ακούμε και πώς μεροληπτούμε όσον αφορά το επίπεδο της ειδησιογραφίας. Βλέπω εδώ και το Sky ούτε μία αναφορά πάλι στο θέμα που θίξαμε. Και Καθημερινή και όλες αυτές οι περισπούδαστες, έτσι ας πούμε, ειδησιογραφικές σελίδες. Καμία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, είμαι τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού που κάνουν τις διασώσεις. Μάλιστα. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Είσαι. Εγώ είμαι. Ο ίδιος. Λοιπόν, Μπάμπη, εδώ με τον πολεμικό ναυτικό, περιμένει να έρθει το... Πάει να τους φάει, τον άφθασμο Σαλαμίνα, έτσι. Έτσι, έγινε. Για να... Περίμενε ρε φίλε, με κόβεις την αίσθηση, άσε με να τα πω μια φορά. Πες τα, πες τα. Για
να πάρω τηλέφωνο. Να κάτι ό,τι και λίγο να σε παίρνω. Ναι, έτσι, πες τα μία και καλή, πες τα μία. Και καλή, λοιπόν, για τον Μπάφη. Ναι. Να ξεκαθαρίσεις τι είναι και τι θέλει. Δεν ακούγεσαι και... καλά όμως, βγάλ το hands free. Ναι, τώρα μ' ακούτε. Τώρα περίφημα. Ναι, δεν μπορεί ο κύριος Μπάφη τη μία να είναι έτσι και την άλλη να είναι γιουβέτσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Να το ξεκαθαρίσει. Κόντρα γιγάντων. Ναι. Ναι, μ' ακούσατε έτσι. Όσον αφορά τώρα για το Μπασκάλι τον Αριανό. Ναι, έτσι, ναι. Ξεκαθαρίσει μέσα του. Είναι Αριανός 100%. Ε, βέβαια. Έγινε Άρης λόγω του μπάσκετ. Εντάξει. Έγινε Άρης λόγω Γκάλι, Γιαννάκη, Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Είναι και βά κατά βάθος κρυφογάβρος του Πειραιά. Δεν... Αυτό να το ξεκαθαρίσει μέσα του λίγο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Είναι ατόφια 100% Αριανός. Ούτε μου το νομίζω. Λοιπόν, ναι, τότε... Την Κυριακή λοιπόν, Μπάμπη, ναι. εγώ εσύ ο Πάφη, ναι. ο Top Gun, ναι, και άλλο ένα άτομο τώρα, δεν ξέρω, θα είναι η Κατερίνα ή η Βουγιώκα. Και τα άλλα παιδιά, ναι. Θα είναι ο Αποστόλης ο Τσου-Τσου-Ρας. Ναι. Ένας κάποιος θα είναι τέλος πάντων, θα είμαστε στο 294 στην Παπαναστασίου, θα τρώμε τον γυράκο μας. Τι είναι το 294, σαν σειρά στο στρατό, λελέ. 294 που έκανε τον γύρο τον ωραίο. 157 ήταν, ρε, τι 294. Της γύρω, 157 ήταν, δεν υπήρχε 294. Εγώ το έχω κάνει 157 και 294. Τώρα, ό,τι λέω, ό,τι σου λέω τώρα. Ό,τι, ναι, σου λέω. Ό,τι μου λέει, καλά, ναι, ό,τι μου πεις. Ναι, μην το αλλάζεις. Λοιπόν, όχι, οι πέντε που το ανέφερα, δεν ξέρω πώς θα το κάνεις. Θα βρεις ένα εισιτήριο, να μπούμε μέσα στο Χαριλάου, να δούμε το μάτς, να πάρουμε μια πίτσα. Να πάρουμε και μαστίχες σίου, να τις πίνουμε λικέρ. Και να δούμε το μάτς με ένα ωραίο μπατμανίδικο τρόπο, έτσι. Θες να σε στείλω στο καζίνο που μπορώ? Κάτι το καζίνο, ρε φίλε, και το καζίνο. Τζαμπαμπύρα, τζαμπαμπύρα πατατάκια. Δεν πάω στο καζίνα, γιατί τα καζίνα είναι επεκτατικές πολιτικές, κύριε. Καλά, εντάξει, έγινε, σε χαιρετούμε. Εγώ θέλω το ποδοσφαιράκι μου. Θα σε στείλουμε. Να πάρεις τον Χρύσανθο, να πάρεις τον Χρύσανθο, 5-7 όλα μπαουτάρις. Πριν κλείσω και δεν ξαναπαίρνω. Ναι. Τι έκανε ο Μήτρογλου. Τι έκανε. Μια πέρατε. Μαζέψτε τον. Γεια. Αχ, Παναγιά και Χριστέ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Κύριε Βάμπη, να πω ένα τραγουδάκι που μπορώ να Καιρός ήταν. Έχουμε χάσει το ύφος αυτής εδώ της εκπομπής. Τον άει η ευκαιρία. Η χορδές είναι λίγο κουρασμένες, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Πάμε. Θα πω μόνο το ρεφρέν, έτσι. Και όπως κατάλαβε. Ναι. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα. Που είναι όλα πιο δύσκολα. Έφυγε το σκυλί μου, κύριε Βάμπη. Ήταν στην αγκαλιά μου και έφυγε ποτέ. Πού πήγε να το ψάξουμε? Έφυγε και το σκυλί μου, δεν με θέλει. Έρωτα μου όλα και έρωτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις το. Πού είναι όλα πιο, όλα πιο δύσκολα. Ένα πολύ ωραίο πρωινό τραγουδάκι. Αυτά που τα ακούει ο λαός όταν ξυπνάει. Καλημέρα στην όμορφη Ελλάδα, γεια σας. Φιλιά από το εξωτικό Τορόντο. Τι να τον κάνεις το σκύλο, βρε. Εδώ λέει στην Κύπρο, ένας ιδιοκτήτης σκύλου καλείται να πληρώσει πρόστιμο 400 ευρώ για το γάβγισμα του κατοικιδίου του, διότι έκανε τους γείτονες να ξαγρυπνούν και οι γείτονες τον πήγανε κανονικότατα στα δικαστήρια. Εκεί όπου σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ενοχή στην κατηγορία της κατοχής σκύλου χωρίς άδεια. Να έχουμε και τέτοια πράγματα. Πρέπει να έχεις άδεια στην Κύπρο για να έχεις σκύλο. Επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ. Ωστόσο αρνείται την κατηγορία ότι ενώ ο σκύλος ήταν υπό τη φροντίδα του, επέτρεψε να προκαλεί θόρυβο διαγαγήματος προκαλώντας οχληρία στο κοινό. Στο πλαίσιο της ακρόασης κατέθεσαν οι παραπονούμενοι γείτονες. Η μαρτυρία τους κρίθηκε αξιόπιστη και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και σε αυτή την κατηγορία, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 400 ευρώ. Παράλληλα, διέταξε όπως καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα, τα οποία καθορίστηκαν σε 180 ευρώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν και τέτοιοι νόμοι στην
Κύπρο. Οι μάρτυρες, λέει, ήταν σαφείς και σταθεροί στις θέσεις τους που ήταν κατά βάση ότι υπήρχαν σκυλοί οι οποίοι με τα γαυγίσματά τους ενοχλούσαν το κοινό προκαλώντας οχλήρια. Ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας περιγράψε τα γαυγίσματα να είναι συνεχή για 10 δευτερόλεπτα, μετά ακολούθησε σιωπή και μετά γαυγίσματα τα οποία διαρκούσαν μισή ώρα. Μη σου τύχει. Και σας έχει τύχει, φαντάζομαι, σε πάρα πολλούς να μην μπορείτε να κινηθείτε από τα γαυγίσματα σκύλων, τα οποία φυσικά δεν ευθύνονται τα τετράποδα, αλλά ευθύνονται οι ιδιοκτήτες αυτών. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Πριν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πήρε και τραγούδησε. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι από την ταινία το Αν. Παίζει το εκεί. Το σκύλο του το λέγανε Μοναξιά. Αλήθεια, όρεση, ναι. Χριστόφορο. Λυκόσκυλο, τεράστιο, περήφανο, και να το λένε και Μοναξιά. Δηλαδή όταν το βγάζε βόλτα και ήθελε να τα κάνει, το έλεγε Μοναξιά μου όλα, Μοναξιά μου τίποτα. Έτσι. Ναι. Κανονικά. Λοιπόν, περιμένουμε και τον κύριο Μπάμπη, μας έχει αφήσει εκεί στο Πετρίτσι. Εγώ ακόμα έχω, θυμάμαι τα κρυοπαγήματα που είχα πάθει για να είμαι στη Σκοπιά, για να είναι ο κύριος Μπάμπης να γυρνάει, να λιποταχθεί και να τα τραβάμε εμείς. Δεν μας έχει εξηγήσει τίποτα για όλα αυτά. Θα μας τα πει. Ναι, do the duck, έτσι, κύριε Μπάμπη. Έγινε. Τα λέμε. Για τσάου τσάου. Τώρα δεν ξέρω για τη Σκοπιά εκείνης εποχής, αλλά τώρα έχουμε, νομίζω, τον Φετβατζίδη να μας προσέχει. Αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλής, καθότι κατατάχθηκε στον στρατό. Χθες απουσίασε και από την προπόνηση του Άριος, διότι ορκίστηκε. Δεν ήξερε σε ποια μονάδα υπηρετούσα. Άκουγα πριν την επανάληψη από την εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου και του Νίκου Μοσχοβίτη, ότι παρουσιάστηκε στη Νέα Σάντα, εκεί όπου είναι τα κομάντα. Και θέσαμε εμείς και το ερώτημα στο λόγο, επειδή τι ειδικότητα θα δίνατε ή τι ειδικότητα φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να λάβει ο Γιάννης Φετβατζίδης. Δεν ξέρω πώς τυχαίνω με το που ήρθε στον Άρη κατευθείαν, τον καλέσανε φαντάρο. Αυτά γιατί δεν μας τα λέτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δάχτυλος αυτονών ήταν. Ναι, ποιον, να μην παίξει, να μην παίξει, ναι, στην Τούμπα. Να πω το φίλο το Λευτέρη. Δεν πουλάει τρέλα. Ναι. Να με πει μένα με γάβρος ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν ξέρει αυτό το παιδάκι, άστο. Τώρα, Μπάμπη μου, αυτός εδώ ο Μαυράς Προσκάμπιας, ναι, θα θυμάται, είχα ένα λυκόσκυλο. Ναι. Το είχα βγάλει Άρη. Δε. Επηγαίναμε εκεί στα Ζάξ, ένα μαγαζί, έχει κλείσει αυτό εδώ και χρόνια. Στη Χαριλάου. Ναι, ρε φίλε. Είναι απέναντι από εκεί που συχνάζαμε, αυτόν εδώ. Ναι. Μόλις έλεγα το όνομα αυτό, το μαυρόσφρο ορμούσε και δάγκωνε. Ποιο όνομα? Τον είχα δεν μπορώ να το πω, κύριε. Μάλιστα. Από ποιο αρχίζει? Αυτή η ομάδα του δημοσίου, ρε φίλε, τους πυροκάμπτες. Τι να σου πω. Και να τους ενημερώσουμε. Ομάδα του δημοσίου, από ποιο ξέρω, την ομάδα της πυροσβεστικής. Εσύ καλά θα κάνεις, ναι, θα κάνε. Ναι. Να μην πουλάς τρέλα. Όχι, αυτό δεν πληρώνω. Γιατί δημόσιο πάλι. Την επόμενη εκπομπή όντως θα είναι η τελευταία με αυτά που λες. Ο Γιαννακόπουλος που είναι τώρα βοηθός του Αναστασιάδη, που ήταν πυροσβέστης. Δηλαδή, να σε πω κάτι, ναι, τώρα. Ναι. Και να τους ενημερώσω ότι γήπεδο δεν πρόκειται να κάνουν εκεί που είναι τώρα. Άμα θέλουν να φύγουν, να πάρει εκεί προς τα δυτικά, σπάς στο καρατά σου. Μάλιστα. Γιατί δεν θα γίνει το γήπεδο στην Τούβα, δεν θα το επιτρέψει? Δήμο Θεσσαλονίκη δεν επιτρέπουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα που θα βγει ο ορφανός δήμαρχος. Ποιος ορφάνος θα βγει δήμαρχος? Ποιος θα βγει? Χαζέψει τελείως, ρε. Ποιος θα βγει? Έχει χαζέψει. Αργιανός θα βγει πάλι. Ο Ταχιάος τι είναι, Αργιανός είναι? Όχι. Τότε ποιος θα βγει, Ψωμιάδης? Όχι, ρε. Ποιος είναι Αργιανός? Άμα δεν έχει Αργιανό υποψήφιο, ποιος θα βγει? Μια κυρία που έχει τον Βασίλη τον Λυπηρίδη, τον τεράστιο. αυτός που έχει πιο πολλούς τίτλους από όσους έχει τους όλα τα αθλήματα αυτή. Μεγάλος Βασίλης Λυπηρίδης κατεβαίνει με την Οτοπούλου, να πληροφορήσουμε αυτή εδώ. Εδώ αυτή είναι, αυτή είναι. Αργιανάκι, ναι, είναι Οτοπούλου. Όχι, δεν ξέρω. Μάλιστα, αλλά αφού έχει Λυπηρίδη μέσα, εντάξει, οκ. Okay. Εδώ παλιά δεν κάνα και εμένα πρόταση για δημοτικό σύμβουλο, δεν σε κάνω πλάκα. Καλά πρόταση, ο καθένας κατεβαίνει για δημοτικό σύμβουλο πλέον. Ναι, ρε φίλε, εμένα με τα πλεώναν κιόλας, 1000 ευρώ είναι η συμμετοχή. Α, ναι, δίνεις τόσα λεφτά. Ναι, ναι ρε φίλε, τι νομίζεις, τα πατάς. Δεν στρέχω. Ναι. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Αυτά τα ολίγα. Έγινε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Είναι η αγαπημένη μας περίοδος και σιγά σιγά φουντώνει η μάχη των υποψηφίων για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Ο καθένας, όλοι έχουμε το δημοτικό σύμβουλο της γειτονιάς μας.
Και χθες είδαμε και ένα δημοσίευμα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευστάθη ή κατά πόσο έχει επιβεβαιωθεί ή αν είναι κάποιο hoax ή τι. Το αναμεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη. Να μου πεις ρε φίλε, εφόσον δεν το γνωρίζεις, αλλά το είδαμε και επίσης σε πάρα πολλά sites. Σύμφωνα πάντα με το TVXS, νομίζω το πρώτο που το μετέδωσε, ότι θα κατέβει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και ο Τάκης Τσουκαλάς στις προσοχής δημοτικές εκλογές, και οι πληροφορίες λένε ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Διαλυνάκη, επισήμου υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Δραπετσόνας Κερατσινίου. Σύμφωνα πάντα με το TVXS, το πρωί της Τρίτης επισκέφθηκε τις υπηρεσίες του Δήμου για να κάνει μεταδημότευση. Όταν ρωτήθηκε από τους υπαλλήλους για τους λόγους της κίνησης αυτής, ο Τάκης ο Τσουκαλάς φέρεται να τους απάντησε πως θα είναι υποψήφιος δημοτικός συμβούλος με τον Παναγιώτη Διαλυνάκη. Μπορείς δηλαδή τώρα να κάνεις και μεταδημότευση αυτήν την περίοδο και να είσαι αυτόματα υποψηφίος? Αν είναι να κατέβω και εγώ εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχουμε καμιά 27-28 υποψηφίους. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η πολυσχηδής εκπομπή που έχουμε την τιμή να ακούμε, που ασχολείται με τόσα θέματα, τώρα ήδη του γυρίσαμε και στο πολιτικό, στο προεκλογικό και καλά κάναμε, να βγει ο Μισελ, ναι, ότι αντί, ναι, να μας φύγει για τον υποψήφιο που είναι 2-23. 2-24. Ναι, ναι, το σου πάει, ανεβαίνει. Γιατί αυτός δεν θα κατέβει, θα ανέβει, να πούμε. Ο άνθρωπος 2-24 δεν κατεβαίνει. Σωστό. Τον έψαξα, δεν τον βρήκα, τον αναζητώ. Και αυτό λέω, ναι, κι εγώ. Να δούμε τι είναι αυτό, τι Έλληνας θα πούμε, πώς θα γίνει. Αυτό να τον έχεις μόνο για τα ρημάρου, φτάνει κιόλας. Τώρα τι Τσατσέγκο και τι Σαμπόνης. 2-17, 2-18, τι είναι χάλια πράγματα. Στα Τσέγκο 2-23, αλλά αυτός άμε 2-24, τελειώσαμε να πούμε. Έτσι, έτσι, θα ανέβει στα ύψη, θα ανέβει στα ύψη. Ναι, θα ανέβει, θα ψηφίσουμε τον άνθρωπο να πούμε, ναι. Να το ψάξουμε, να μας πει, να μας ενημερώσει, ναι βεβαίως. Στην Κοντζάλες θα ανέβει, για να μας ενημερώσει, και θα κατέβει από Σουηδία για να κατέβει υποψήφιος. Πού να κατέβει από εκεί πάνω να το... Πώς βλέπεις τα Τάκη Τσουκαλά, Δήμο Δραπετσόνας, πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το κεράνι μας. Έτσι, για καρικρίτσα δημότευση. Καλά, αυτοί όλοι βάσει οπαδών βγήκανε. Ο πρώην δήμαρχος, να τα ξαναπούμε, ναι, Πειραιά, όταν είχε βάλει εδώ και πριν φύγει για κάτω, ήταν όλα καλά ακόμα. Μιλάμε ότι πήρε τριπλάσιους σταυρούς από συγχωρεμένο Παναγούλια. Που το Παναγούλια πριν κάνα δύο χρόνια δεν είχε επιλέξει η Εθνική Αμερικής, η οποία είχε κάνει, ας πούμε, ανακοίνωση σε όλη την Ιδρώγειο να παρουσιάσουν βιογραφικά και πτυχία, και κάπου είχε γραφεί ότι μαζί με σεμινάρια, μαζί με πτυχία. Άρα αυτό τι απεδείκνυε εκείνη την εποχή? Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κρατεά δύναμη στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που έβγαζε πρώτο σε σταυρούς τον Παναγιώτη Φασούλα. Γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, και ο Φραντζές... με το ίδιο έγινε κάτω όταν πήγε και στον Πειραιά. Βγήκε πρώτος, ξέρω, είχε ξεπεράσει και ο Φραντζέσκος, νομίζω, είχε κατέβει δημοτικό σύμβουλο. Α, δεν κάνω λάθος, ναι. Φραντζέσκος, ο οποίος αγωνίστηκε και αυτός με τη φανέλα του Άρεως, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Ήταν μια από τις αγορές της πλέον, ας πούμε, ευνοουμένης ομάδος, τότε που Πατατούδη, που έφερε 36 παίκτες, τότε που πονούσαν τα μυαλά τους, και ξαφνικά μάλλον ο Άκης με τον Βενιζέλο, ποιος θα πρωτοφέρει, να πούμε, πρόεδρο, και φέραν τότε τον Πατατούδη, ο οποίος ήταν της πλάκας εργολάβος. Του δώσανε και ανάθεση τη δυτική είσοδο και έκανε 7-8 χρόνια να την ολοκληρώσει, αν δεν με την προοπτική. Ήταν 1,4 14 εκατομμύρια προπολογισμός η εισαγωγή, ξέρεις, εκεί στην περιοχή σας, λίγο παρακάτω, στο Μακεδονία το, ναι, το ΚΤΕΛ. Ναι, την ξέρουμε, ναι, τη δημοτική είσοδο. Ναι, δεν ξέρω αν την είχε κάνει. Δώσανε ανάθεση, ξέρεις τι σημαίνει ανάθεση. Ανάθεση σημαίνει με 2-3% έκπτωση. Δηλαδή όλα, αν δουλέψεις καλά, φτιάχνεσαι για 15 ζωές. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Την προοπτική να πάρει και τον ΠΑΟΚ και έφερε 36 παίχτες. Τότε ο Φραντζέσκος, τι τους Κρητή, τους Κύπριους, να πούμε, Γιαννάκηδες, πώς τους λέγανε. Μαραγκούς και τέτοια. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Κατά τα άλλα η ομάδα, να πούμε... Εντάξει, το πήγες πάλι στο πολεοδομικό. Όχι, δεν μιλάω πουθενά ψέματα, ρε, προς Θεού, ρε, από το. Στο πολεοδομικό πάλι. Έγινε. Έχω γραμμούλα. Τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα.
Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Τι είχα να σύρει κανείς από τις μνήμες. Πώς πήγαμε από τον Τζάκι, από τον Τάκι Τσουκαλά στον Παρατούδη και στα κατασκευαστικά έργα. Αυτό μόνο στο λόγο επειδή γίνεται. Αλλά θα παρακολουθούμε βεβαίως την πορεία των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Εννοείται. Παρατηρητήριο εδώ. Δημοτικές εκλογές 24 θα γίνει το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, να εξηγήσω πώς μπερδεύτηκε ο Φωτιάδης. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ για κάποιον Έλληνα 227 που έπασχε από γιγαντισμό. Είναι 30 χρονών, 29 χρονών και το σταμάτησαν. Έκανε θεραπεία για να σταματήσει. Ναι. Να ψηλώνει και από κάτω έγραφε ρεπορτάζ για ποιος κατεβαίνει δημοτικός σύμβουλος. Λες, να ήταν έτσι. Γιατί και έγινε μια μικρή σύγχυση. Εντάξει, δεν είναι. Μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά δεν το πιστεύω. Υπάρχει fake news το οποίο το έχουν αναμεταδώσει όλοι. Γιατί δεν το πίστεψα και μου έκανε εντύπωση. Έχω μια φίλη που είναι υπεύθυνη στο ΤΕΒΕ της περιοχής. Πήρα τηλέφωνο για να μάθω για τα 200 πρόβατα που βγήκαν σε πλησιριασμό. Ναι, και αυτό είναι fake. Ναι, είναι fake. Και το παίξανε πάρα πολλά. Α, καλά, ναι, οτιδήποτε δούνε το αναμεταδίδουν. Σου λέω, αυτό το χθεσινό έπαιζε παντού. Έπαιζε παντού με το ντου στη δημόσια υπηρεσία και δεν βρέθηκε κανένας, ας πούμε, από 33 από τους 38 υπάλληλους. Και τα κριτήρια για εκλογές δημάρχων, δημοτικών συμβούλων είναι απίστευτα. Δηλαδή, η ντροπή για κάθε Έλληνα ψηφοφόρο. Εγώ θυμάμαι ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ σε εκδήλωση που είχα παραβρεθεί, που έρχεται μία, ο άνθρωπος δεν έχει βγάλει το δημοτικό, είναι παράνομα δημόσιος υπάλληλος, δεν θα πω το όνομά του φυσικά, παλέμαχος του ΠΑΟΚ και ήρθε και μου έδωσε μία κάρτα, του λέω πλάκα μου κάνεις ρε φίλε, λέω γιατί να σε ψηφίσω, του λέω πάρε δρόμο. Γιατί πάω πλάμε, ξέρω εγώ. Όπως υπάρχουν και παλιοί σουπεράδες που είναι παράνομα διορισμένοι. Μάλιστα. Έγινε. Άντε τα λέμε. Τσάου, τσάου, τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου, Μπάμπη. Είπες θα τα πεις μια φορά και να ξεθυμάνεις. Δεν ξεθύμανες. Με προκαλεί ο προηγούμενος. Δεν έχει ο προηγούμενος. Ή θα τα λες όλα μια φορά ή θα σε κόβω. Για λέγε. Ή θα βγαίνεις πολλαπλά ή θα βγαίνεις. 10 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μου είπε λοιπόν ένας στον πεζόδρομο της Αιώλου που η Αιώλου έχει ένα άλλο αέρα. Ένα άλλο αέρα στην. Καλά, Αιώλος είναι αυτός, αέρα θα έχει. Ναι, τι. Έχει ένα άλλο αέρα γιατί από την Αιώλου μπορεί να δεις και τον Παρθενώνα. Να το δεις τώρα. Άμα χτίζεται κανένα εκεί ξενοδοχείο μπορεί και να μην το δεις. Το οποίο θέλουν να μας τον χτίσουν με ξενοδοχεία και να μην βλέπουμε τον Παρθενώνα εμείς που τον βλέπουμε και αναπνέουμε γι' αυτό. Ενώ εμείς εδώ το Λευκό τον Πύργο τον βλέπουμε από παντού και τον απολαμβάνουμε. Και έτσι, λοιπόν, και θέλουν αυτό. Και βγαίνει ένα security και μου λέει, εδώ λέει, υπάρχει ένα άστεγος, ο οποίος ξέρεις τι μου είπε, τρέω τι σου είπε. Για δήμαρχο Αθήνα πρέπει να βάλετε υποψήφιο, λέει, ένα φτωχό με μυαλό. Και λέω, εγώ είμαι αυτός, ο φτωχός με το μυαλό. Σωστό. Βάζω υποψήφιο δήμαρχος Αθηνών, ναι. Κατεβαίνω, κάνω μεταδημότευση να σε ψηφίζω. Έλα. Τσάω, τσάω, τσάω. Ακόμη δεν μιλήσαμε για αθλητικούλια, Εντάξει, θα επιστρέψουμε, έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Αν μπορέσουμε και αν θέλουμε κιόλας. 7:01 πρώτο λεπτό, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε δυνατοί και μάχη. Θα μπορούσε να είναι και ο επίσημος ύμνος της εκπομπής. Μου ήρθε στο μυαλό συνειρμικά, ακούγοντας κιόλας και το σποτάκι από την εμφάνιση Δάκη και Μπιγαλή, δεν το βάζουμε να παίξει και χαλάκι στο πρώτο μισάωρο της δεύτερης μας ώρας. Άλλος τη βρίσκει με την τζόντα του. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι κάτι που δημοσίευσε στο λόγο επειδή. Μάλλον όχι. Μία είδηση από το πολύ μακρινό παρελθόν, από τη δεκαετία του 80, όπως είχε κάνει την εμφάνισή της στα αθλητικά παρασκήνια εκείνης της εποχής, στις εφημερίδες, στα μικρά που λέγανε. Τι συνέβη σε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω ακριβώς ποιο παιχνίδι είναι αυτό, του Ολυμπιακού. Συνέβη, λέει, γράφει τώρα το αθλητικό παρασκήνιο, δεν ξέρω ποιας εφημερίδας, απλά βρήκα ένα απόκομα στο διαδίκτυο. Μία κασέτα με τσόντα. Έτσι, άλλος τη βρίσκει με την τσόντα του, γι' αυτό συνειρμικά δηλαδή πηγαίνω εκεί.
συνέβη την παραμονή του προχθεσινού ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε, λέει, μια βίντεο παύλα κασέτα για να δουν οι παίχτες τον Ολυμπιακό. Εκείνη την εποχή κατά σκοπία γινόταν έτσι. Πήγαινες στις ΠΑΕ και ζητούσες τα παιχνίδια που δίνανε οι ομάδες. Η κασέτα, σύμφωνα με όσα γράφει χθες η καθημερινή εφημερίδα της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκη, ζητήθηκε από τον Παναθηναϊκό και συμπληρώνει πως από λάθος στάλθηκε μία κασέτα με τελίτσες, τελίτσες, τσόντα, λέει το δημοσίευμα. Όταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ τότε, Βάλτερ Σκότσικ, οπότε μπορείτε να βρείτε περίπου σε ποια εποχή συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό, διαπίστωσε ότι έχει γίνει τέτοιο θλιβερό λάθος. Εντάξει, θλιβερό κιόλας. Έδωσε εντολή και έφυγαν οι παίχτες από την αίθουσα για να μην σκανδαλιστούν. Δεν είχαν ουδέποτε δει τέτοια πράγματα από τρόπαια. Το σημαντικό ήταν πως στην κασέτα η ετικέτα έγραφε «Πρώτο μάτς κυπέλλου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού». Και αυτό ήταν τσόντα δηλαδή. Πρέπει να βρούμε και πόσο έληξε. Αλλά κατά λάθος υπήρχαν ερωτικές στιγμές, σκηνές, σεξ και μάλιστα η κασέτα ήταν... Ομιλούσα! Αυτή ήταν η καλύτερη λεπτομέρεια στο ρεπορτάζ. Ούτε ήταν ο Βάλτερ Σκότσικ στον ΠΑΟΚ. Το 85 τότε που πήρε το πρωτάθλημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αυτή την ταινία την έχω δει και εγώ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, σε DVD. Ομιλούσα. Ναι, και είναι σεξ και βία Αθήνα 13. Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λέμε λουκέτο να βάλετε στη Βουλή και όχι στη 13. Μάλιστα, είπες θα βγεις μια φορά, θα τα πεις όλα μαζεμένα, σε άφησα και τώρα μας ξαναβγαίνεις και τα λες πάλι διακεκομένα. Κάνει και ρήμα αυτό. Αλαλούμ, αλαλούμ, κάτσε να πάρω γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Πέτυχε ο ελληνικός. Έτσι, τελείωσε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο από τη ζωή μας. Πώς δεν θέλεις? Τι, σε έχω το τηλέφωνο του Ηλία. Α, Ηλία ρίχτω. Πήρα χθες τηλέφωνο, έκανα εκεί τα κόζια μου. Ένας άλλος φίλος χθες μου έστειλε inbox τις συντεταγμένες της καντίνας στην Κοζάνη. Από το Google... μαθεύτηκε πάνω. Ναι, από το Google Maps κανονικά. Κινητοποιήθηκε το κοινό του λόγο επειδή. Το άλλο παλικάρι που παίρνει ο Παοξής Αποστόλης δεν είναι που στο είπε πρώτος. Ναι, 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 ναι. Πέρασε μάλλον από εκεί. Όχι, άλλος μου έστειλε τις συντεταγμένες. Όχι, ο Αποστόλης πέρασε όλη την καζίνα, πρέπει να πέρασε από την καντίνα. Α, λες, ε. Ναι, γιατί όχι, μου το είπανε ότι πέρασε. Α, ωραία. Και έγινε, το σήκωσε η γυναίκα του. Το σήκωσε η γυναίκα του. Να δούμε, λέει, λέει, το μάθαμε, λέει, εσείς είστε, μπράβο. Αλήθεια. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Λέει να συνεννοηθούν. Τώρα, κρυστά, δεν ανοίγει σαν εδώ. Λοιπόν, αλλάζουν τα κόσια τώρα. Μαθεύτη στην καντίνα ότι αναφερθήκαμε εδώ από την εκπομπή μας. Ορίστε. Μαθεύτηκε στην καντίνα ότι εμείς αναφερθήκαμε εδώ στην... Ναι, αγόρι μου, ναι, 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 ναι. Γιατί ναι, τώρα ναι, τα ναι. Αυτό. Για να πάω για να τους πω, μας κεράσουν γι' αυτό. Θέλει να σε γνωρίσει, λέει. Ναι, ωραία, να... ξέρεις. Να μετά σε είμαι στο τηλέφωνο. Ναι, το... Θέλει να σε γνωρίσει, πάνε από εκεί, πάνε από τα τηλέφωνα. Καλύτερες γνωριμίες, να ξέρεις καντινιέρι. Ξέρεις τώρα, το έχω έτοιμο. Α, εσύ ήσουν που είπες στην εκπομπή, ναι, εγώ. Στο τέλος θα πάμε να πληρώσουμε, θα μας πει από εμάς, θα πω δεν είναι ανάγκη και θα ξανακάνω άλλη κίνηση. Έτσι. Παίζουν χιλιοκομόντο. Η πλάκα πιάνει, παίζουν χιλιοκομόντο επάνω. Α, δεν ξέρω. Στην Κοζάνη την ίδια μέρα. Πού είναι, έρχονται λέει λοκομόντο, είναι λέει στο συγκρότημα του λοκομόντο. Λες να έχουμε ανταγωνιστή. Όχι, όχι, τι, εμείς είμαστε παντελώς άγνωστοι. Αλλά έχουμε φίλους τους λοκομόντο, φίλοι μας είναι, οπότε... όχι τόσο... Κάποιος Πατμανίδης λέγεται. Ναι, λέει κάπου πήρε το μάτι μου, λέει μια αφίσα, λέει κάπου τον είδα, ναι, ναι, ναι. Παίζουν οι λοκομόντο όντως και αυτοί τόσο... Ωραία, να πάμε μαζί τους να μην κάνουμε έξοδα. 2-1, γιατί. Έτσι, έτσι, να το πούμε μέσα τέτοιο. Το βιντεάκι το είδες εχθές, ουσιαστικά. Είδα την είδηση, δεν το είδα το βιντεάκι, το είδα πολύ φευγαλέα σήμερα το πρωί. Θα το τσεκάρω. Δεν πάσα, συγγνώμη. Για τον τραυματία στο νοσοκομείο, ναι, το είδα, το είδα, ναι, το είδα, ναι, το είδα, ναι, το είδα, ναι, τον είδα, ναι, τον είδα, τον είδα τον καβλάντη. Εντάξει. Τρελάθηκα, Λούκας, κατευθείαν. Καλά έκανες, ναι, το είχα για να το πω σήμερα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να σε ρωτήσω, ναι, κάτι τελευταίο, αναφέρθηκε σε Τσουκαλά. Ναι, λέει, κατεβαίνει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλος στο Δήμο Κερατσινίου. Μπάμπη μου, τρελαίνομαι να βλέπω το βιντεάκι με τον κουφό που τον παίρνει τηλέφωνο. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το έχεις δει. Στείλ το, στείλ το.
θα σου στείλω, θα σου στείλω με τον κουφό. Τρελαίνω, με παθαίνω, έχει τρελαθεί, μιλάμε για πολύ γέλιο. Έγινε, κρατούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τσάω, τσάω. Είδατε κυρίες και κύριοι, μια αναφορά κάναμε σε μια καντίνα έτσι κάπου στη Δυτική Μακεδονία και αυτό το νέο ταξίδεψε. Ανοίγουνε πόρτες με τον λόγο επειδή. Θα φτιάξουμε εκπτωτικό κουπόνι, ε. Οποιαδήποτε καντίνα να μας δίνει και τίποτα είσαι εδώ σε εμάς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, έλα φίλε, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Μόλις τέσσερι καντίνες κατευθείαν πήρα τηλέφωνο. Έτσι, έτσι, έτσι. Χθες μίλησα με τον Λιάκο, χθες μίλησα. Α, πήγες από εκεί. Δεν πήγα, μίλησα από το τηλέφωνο. Α, μάλιστα. Είχα πάει την Πέμπτη που μας πέρασε. Ωραία, ωραία. Καλώς, αύριο μπορεί να ξαναπάω βέβαια. Να, μια χαρά. Λοιπόν, και μου λέει, πες μου που τραγουδάει, που κάνει το live να πάω, λέει. Α, ωραία, τσιμπήσαμε και πλατεία. Τέλεια. Θα το ρωτήσω αύριο και θα σου πω. Κιμωλία λέγεται, στην Κοζάνη το μαγαζί. Κιμωλία. Κιμωλία. Νωρίς πέσουμε κιόλας, κατά τις 8-8.30 εκεί πέρα, μια χαρά. Μια χαρά και είναι και λοκομόντο στην Κοζάνη. Εντάξει, όλους τους λοκομόντο θα πάνε. Και εμείς τζάμπα είμαστε, εντάξει, δεν πληρώνει λεφτά ο κόσμος, μπορεί να έρθει. Γιατί παίζουν κάπου στην πλατεία από ό,τι βλέπω. Είναι στις εκδηλώσεις του καρναβαλιού που λέγαμε. Γι' αυτό, γι' αυτό. Θα παίξουμε κι εμείς, ρέγγε, δεν πειράζει. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Να έρθει. Μόνο νίκη, Μπάμπη, έτσι. Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολο είναι, σίγουρα. Αν και ο Πάοκ έχει δείξει φέτος ότι δεν κάνει αλλεπάλληλες αποτυχίες. Ή αλλεπάλληλα αρνητικά αποτελέσματα. Δύο μαζεμένα δεν κάνει. Ελπίζω λίγο το παιχνίδι με τον Άρη, όπως είπε ο Βιερίνεν, ήταν ένα μάθημα. Ναι, το οποίο δεν ήταν αποτυχία, ήταν ένα ντέρμπι και το χ είναι το πιο φυσιολογικό. Εγώ δεν το χαρακτηρίζω. Να μην λέμε τώρα ότι είναι. Γιατί όταν. Από την κέρδη το χαρακτηρίζουν. Είχαν στο μυαλό του πάρα πολύ τα 5-0-6. Καλά, ναι. Έχουν γίνει πολλές. Χθες λέγαμε ότι είναι ελάχιστες οι φορές που έχουν γίνει αυτά. Μα και εδώ τα 4-0 έχουν γίνει ελάχιστες φορές. Βέβαια. Και τα 4-1. Όχι τα. Είναι ένα ντέρμπι που σίγουρα κατεβαίνουν οι δύο ομάδες. Αν να ξέρετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, θα τα δώσουν όλα. Και όπως έχω αναφέρει πολλάκι από την εκπομπή, ο Πανιώνιος είναι κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ στο κύπελο. Είναι κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ στο κύπελο, αλλά. Πιστεύω στη δυναμική μας έτος πολύ. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα παιχνίδια που πρέπει να τα πάρουμε, γιατί αυτό πρέπει να το πάρει το παιχνίδι, αλλιώς δεν έχει αύριο, συνήθως είμαστε κερδισμένοι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έγινε. Το 97-98 ήταν αυτό το παιχνίδι. Στο 90 που είχες σοφαριστεί. Εκεί με ένα επιθετικό φάουλ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι όλοι. Ναι, ναι. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Έτσι. Εντάξει, έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Άμα τα κασιλία θα το θυμώσουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Ωπ, καλώς τον κύριο Μπάμπη. Τον κύριο Χαραλάμπη μάλιστα. Λοιπόν, τα νέα τα μάθες, να τα πω. Για πες τα νέα. Τι κάνεις εκεί πέρα, τι κάνεις εκεί στον Λίπερο. Καλά εδώ, τι κάνω. Ναι. Έχω, ναι, χτες πήρα στην ΠΑΕ, πάω. Ναι. Στην ΠΑΕ πήρα. Ναι. Λοιπόν, και ποια είναι τα νέα. Ποια είναι, για. Ο αγώνας στο δεύτερο ημιχρόνιο του ΠΑΟΚ και του Νάρη θα ξαναγίνει. Α, γιατί. Γιατί το γκολ ήταν offside. Ήταν. Εντάξει, ήταν offside. Ναι. Και θα ξαναγίνει ο αγώνας στο δεύτερο ημιχρόνιο. Μάλιστα. Λες, Δεν τα ξέρεις αυτά. Όχι, ευτυχώς που έχουμε την ενημέρωση εδώ με την αίθουσα σύνταξης. Και ύστερα πήρα και ρώτησα αν μπορώ να μιλάω. Είμαι, τον είπα Αριανός, λέω, άμα μπορώ να μιλήσω για το... Για την ομάδα μας, είμαι σε κάποιο κανάλι. Είπα και το κανάλι, στο Λίπερο, λέω. Διαφήμιση, ναι. Λέει... Όχι συνέχεια μου είπανε, δεν. Μόνο όταν χάνει, λέει, ο Άρης μπορεί να μιλάς, λέει. Ναι, από την ΠΑΕ πάω καυτά. Εγώ έκανα ένα παράπονο. Παρακαλώ. Το παράπονο μου ήτανε όταν μας έβαζαν τα τρακτέρ, λέω, ξεχάσατε να βάλετε, λέω. Τα αεροπλανάκια, τα δελτία, πόσα και πόσα. Αυτά δεν τα ανάφερα, μόνο τα τρακτέρ είπα, γιατί... Να μην τα πω όλα μαζί γιατί θα με έκλεινε. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά. Ναι, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ βέβαια. Γιατί δεν μπορώ να πάρω. Όχι, πώς, αυτό. Τους είπα ότι είμαι Αριανός, έτσι και έτσι.
Καλησπέρα, Μπάμπης από το Αράου. Έτσι, σαν να πήρε το ραδιόφωνο δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Όχι νευριασμένα, δεν κατηγόρησα. Τι να κατηγορήσω. Γιατί ο άλλος εχθές μας είπε, δεν ήξερε τι να πει άλλο, το Παόκι, και μας είπε για τις μπαλέτες. Μάλιστα. Όχι δουλειά για κάνεις, δεν είναι ντροπή, πες τον. Καλά, σίγουρα, εννοείται. Τι είναι, εσύ δηλαδή... εγώ θα έπρεπε, αν ένα σταντερπόταν εγώ για τη δουλειά που κάνω. Ναι, βέβαια. Γιατί και δουλειά που κάνεις τι, δηλαδή πρέπει να σε κατηγορέσουμε. Και κάνεις και μια άλλη δουλειά, ξέρω εγώ, πέντε δουλειές βραδιάνεις. Κοσομασιών κάνω τα βράδια εκεί που τραγουδάω. Ναι, γιατί μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, βέβαια. Δεν μπορώ να σου πω, α, γιατί κάνεις τη δουλειά, ρε. Έτσι. Μπαλέτα λέει ο άλλος. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε... Να έρχονται τα λεφτά από το την Κύπρο. Μάλιστα. Έγινε. Έλος, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Να μας βάλουν και κάνα τρακτέρ να ακούσουμε γιατί μας α... ο θόρυβος του τρακτέρ μας αρέσει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Δεν το θυμόμουν καλά το παιχνίδι τελικά. Δεν είχε σκοράτε τον Άλτζης, το έλεγα. Το 1998, 4 του Μάρτη, ημιτελικός αγώνας πρώτος Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Στο 90 είχε σκοράρει με κεφαλιά του Βόκολο Πανιώνιος, αμφισβητούμενη κιόλας. Στον επαναληπτικό ΠΑΟΚ Πανιώνιος 1-1, με τον Δημήτρη Ναλιτζή να ανοίγει το σκορ στο 23 και τον Ζήση Βρίζα να ισοφαρίσει στο 82, αλλά να μην δίνει την πρόκριση στην ομάδα του Δικεφάλου. Τότε ο Πανιώνιος είχε προκριθεί στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 1-0 με τέρμα του Ναλιτζή μετά από σέντρα του Βαψομαλιά Καμίτσι, για όσους το θυμούνται, στο στάδιο Καραϊσκάκης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα! Καλημέρα στη γραμμούλα! Τι μου θύμισες, κύριε Μπάμπη! Αχ, τι μου θύμισες τώρα, το θυμάσαι αυτό! Αυτό του Ναλιτζή, ναι. Μετά ο Ναλιτζής πήγε και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, ο Ναλιτζής. Ναι! Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το μάτς του Πανιώνιου με τον ΠΑΟΚ, ναι. Ήμουνα στη Νέα Σμύρνη, μίλησα με τον αρχηγό των Πανθύρων, της πλατείας της Νέας Μύρνης στο Τζεντάι, ναι. Και μου λέει Κεντάι, γιατί εμένα με λέει Κεντάι, θα κερδίσουμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Μάλιστα, λοιπόν, θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Όσο αφορά τον Άρη τώρα, ναι. Τα είπε πολύ καλά αυτός ο κύριος από το Αράου. Για πρώτη φορά όταν μιλάει για τον Άρη γίνεται προοδευτικός. Πώς γίνεται όταν είναι για το ποδόσφαιρο και τα βλέπει όλα ανοιχτό μυαλά, όταν τα βλέπει για την κυβέρνηση τα βλέπει κλειστό μυαλά. Μάλιστα. Πώς το γίνεται. Έγινε. Πώς γίνεται. Έγινε, φιλιά. Τι μου θύμισα τώρα, κάτσε εγώ στα δικά μου, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το συνειρμό. Τι μου θύμισες τώρα, πώς θα είσαι στους Νικολαίδης, θα βάλω μια φλασιά στους παλαιότερους, τους μπασκετικούς, τους... και τους Παοξιδές και τους Αριανούς. Έπαιζε διαφήμιση R3 όταν μετέδιδε κύπελο Κόρατς εκείνης της εποχής, ανάμεσα στα time out, το νέο CD του Απόστολου Νικολαίδη, το τι μου θύμισες τώρα. Έτσι φλασιά από τα παιδικά μας χρόνια. Ένα κάτι τέτοιες άχρησες πληροφορίες θυμούμαστε και γεμίζουμε το database και το σκληρό μας δίσκο. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνα επικοινωνίας με τον σταθμουδάκο μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Όποιος πάρει τηλεφωνάκι και όποιος στείλει μηνυματάκι, αν και εφόσον επιθυμεί, αφήνει ονοματεπώνυμο και κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή για το Βεργίνα Θέατρο, το Regency Casino, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Απεριόριστη μπύρα και πατατάκια. Δηλαδή και ΠΑΟΞΙΣ να μην είσαι και Παναθηναϊκός, πηγαίνεις πολύ εύκολα. Ένα λαχνό ένα άτομο για τις κληρώσεις, το ημίχρονο, ταξίδια, αφεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και άλλα άλλα πολλά πολλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Παπίνο, βάλε μας την κλήρωση. Εντάξει. Πρέπει να μου δώσεις ονοματεπώνυμο όμως. Δεν είναι κλήρωση. Όποιος στείλει, κερδίζει. Α, όποιος στείλει και είτε τηλέφωνο είτε. Ναι. Ονοματεπώνυμο. Μπράβο, θα σε δώσω βέβαια. Παπάζουλα Απόστολος. Μάλιστα, ωραία. Σε σημειώνουμε. Τίποτα άλλο. Όχι, τίποτα άλλο αυτό. Το λες το όνομα στην είσοδο και μπαίνεις. Και βλέπεις ΠΑΟΚ και παίρνεις και πατατάκια. Και τα πάντα. Και μια χαρά. Έγινε, φιλιά, 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 τσάω, τσάω. Γραμμούλα.
γράφω τόση ώρα το ονοματεπώνυμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές ταυτόχρονα. Εκτελούμε και χρέη γραμματείας και χρονομέτρου και τα πάντα εδώ στο λόγο. Επειδή και στο Λίπερο καθημερινά 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί. Έχουμε δηλαδή με αυτά και με αυτά, δεν προλάβαμε καθόλου να επεκταθούμε στα αθλητικά. Κυπελάκι, το οποίο ξεκίνησε από χθες, η ΑΕΚ επικράτησε άνετα με 3-0 του Ατρομή του Αθηνών. Πόνσε και Μάνταλος δύο τέρματα. Είχε και το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και κέρδισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Αυτό που έκανε περισσότερο βέβαια εντύπωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η αντίδραση του Ουάρντα, που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Κατά την διάρκεια της αλλαγής του στο 75ο λεπτό, αποχωρώντας γνώρισε την αποδοκιμασία με αποτέλεσμα να αντιδράσει κάνοντας μια κίνηση. Πώς λέγεται, ανέλκυση τροπέου. Έκανε μια εικονική κατάκτηση τίτλου, θυμίζοντας ίσως τους φίλους της ΑΕΚ πως στο ίδιο γήπεδο πριν από κάποιους μήνες, όντας και αυτός μέσα στην κερκίδα, πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον ΠΑΟΚ. Και συνέχισε μάλιστα και αυτό το πικάρισμα και στο Instagram με κάποιες ύβρις όμως. Βέβαια εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ γράφανε, είδε βλέπα και όλα στα ίντερνετια, μπράβο παιχταρά, μπράβο το ένα, μπράβο το άλλο. Αν συνέβαινε από την αντίθετη θα λέγανε αήθεις επίθεση αυτό και τέτοια ιστορίες. Όταν γίνονται εις βάρος μας πάντα βρίσκουμε τα αρνητικά, όταν μπορεί να γίνει εις βάρος κάποιου άλλου σωματίου, το παίρνουμε λίγο πιο στην χαλαρή έτσι κατάσταση. Διμπιντάει, κάτι άλλο έκανε ρήμα δηλαδή με την ανάρτησή του στο Instagram. Μπορείτε όλοι να αντιληφθείτε ποια ρήμα. Ή το αυτή. Σήμερα δύο ματσάκια πρόσθετα για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5 και 4 ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη. Είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0, οπότε και εδώ η υπόθεση πρόκριση μάλλον είναι πιο ξεκάθαρη. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι όλης της διαδικασίας των προημιτελικών είναι ασφαλώς αυτό που θα διεξαχθεί στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιόνιο έχοντας ένα εις βάρος του 2-1. Το πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί, αλλά σε ένα παιχνίδι θα το θυμάστε οι περισσότεροι, με πάρα πολύ βροχή. Αλλά κατάφερε ο Πανιόνιος να του κάνει την ανατροπή και να πάρει, να κλέψει το αποτέλεσμα στο τέλος του παιχνιδιού, σκοράροντας και πετυχαίνοντας την νίκη με 2-1. Γι' αυτό κάνω έτσι τους συνειρμούς με εκείνο το παιχνίδι του 1997-98. Δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, γιατί όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ έχει ως κακό δαίμονα στο κύπελο τον Πανιόνιο. Τον έχει αποκλείσει ο Πανιόνιος και άλλες φορές. Την τελευταία φορά βέβαια που αναμετρηθήκαν οι δύο ομάδες ήταν το 2016, με δύο σοπαλίες ο ΠΑΟΚ πέρασε και πάλι στα προημιτελικά, πέρασε στην φάση των ημιτελικών. Το 2016 ήταν τότε που πήγε αποκλειστή, δεν θυμάμαι, πρέπει να παίξει μετά τον Ολυμπιακό για να μην έγινε το μάτς, κάτι τέτοιο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Κύριε Λευτέρη. Πρωινό χωρίς Μπάμπη Μπατμανίδη είναι το εξής. Θα σας το πω για να το καταλάβεις. Ναι. Kitchen without a knife, life without a wife. Όποιος κατάλαβε. Έτσι. Ναι. Μπάμπη Μπατμανίδη, δεν ζούμε χωρίς εσένα. Το πρωί ξυπνάμε για να σε ακούσουμε, ρε Μπάμπη. Έγινε. Φιλιά. Το πρωί ξυπνάμε, το πρωί δεν κοιμόμαστε ενδεχομένως. Καλημέρα. Και καλημέρα σας. Καλώς τον. Ε, Μπαμπή, ποιος θα κάτσει να δει, ρε αγούρι μου, Αστέρα Τρίπολη και Εργοτέλη. Ποιος θα κάτσει να ακούει, να δει αυτό το μάτσο. Τι να πω, αν είσαι σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα ενδεχομένως να κάτσει να το δεις. Μπράβο. Μόνο αυτός και συγκινείς των ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν υπάρχει. Τώρα για το ΠΑΟΚ Πανιούνιο. Εύκολα σήμερα ο ΠΑΟΚ. Εύκολα λες, ε. Εύκολα, γιατί πάντα μετά από ένα, ας το πούμε, ατυχές, να το πούμε έτσι, αποτέλεσμα, πάντα έρχεται μια νίκη.
Αυτό ναι, δεν, το έχει, δεν έχει δώσει ο ΠΑΟΚ δείγματα ότι μπορεί να κάνει δύο γι' αυτόν αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε... Ναι, ναι, είναι αυτό, πάρ' το έτσι. Λοιπόν, και όταν σκέφτεσαι για το στοίχημα, αυτά σκέφτεσαι, αυτά βλέπεις και παίζεις. Και ανάλογα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το δούμε. Έχει και πρέμιερ σήμερα, ε! Ναι, και εύκολα η Λίβερπουλ. Εύκολα, λες, κάτσε να το δούμε αυτό. Watford. Όπως εχθές έπιασα τη Λέστερ πανεύκολα και την Everton. Μακριά αυτά. Χάσαμε τη Μίλαν. Παίξαμε διπλό, είχαμε την Everton να παίξει τριπλό. Τρομάρα. Πλήρης αγωνιστική τώρα, τεταρτιάτικα. Ναι, ναι, έχει πολύ πράγμα. Συνετά παίζουμε, συνετά χάνουμε, συνετά κερδίζουμε. Έτσι. Αυτό τίποτα άλλο. Δεν γίνε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Συνετά και ταπεινά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε και πρέμιερ το βραδάκι. Μια καλή μέρα θα είναι σήμερα. Γεμάτο μπαλίτσες. Liverpool, Watford, City, West Ham για την μάχη του τίτλου. Και Chelsea τότε να μέτσει το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της... αγωνιστικής Watford, 7η είναι, διεκδικεί Ευρώπη. Α, δεν διεκδικεί, εντάξει, είναι εκτός. Εκτείνει η Chelsea. Αλλά τι δουλειά μπορεί να την κάνει. Άλλο μετά κάνει μεγάλη West Ham της μια καλύφα η ομάδα. Είχε κάνει τη ζημιά στη Liverpool η ομάδα του Steve Harris. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Όποιος θέλει, είπαμε, στέλνει μηνυματάκι να κερδίσει μια προσκλησούλα για το Rangers σε καζίνο να παρακολουθήσει τον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα. Είσοδος στο καζίνο έχει απεριόριστη μπύρα και πατατάκια και κληρώσεις. Στέλνει μηνυματάκι, αν πάρει τηλεφωνάκι, μου λέει και το ονοματεπώνυμάκι του, να ακούστηκε και στον αγέρα της πόλεως, να γίνει και διάσημος. Τελευταία ανάπαυλα, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Και ακούνε το λόγο επειδή. Δεν με βολεύεις ρεθάκι με τον τόνο σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο περίπου μισαωράκι της εκπομπούλας μας. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νομινήματα για αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος μου γράφει πως είχε πει κάποτε υψηλόβαθμο συνδεσμιακός τέλεχος τον AT's του ΠΑΟΚ πως ο Απόστολος Νικολαίδης ήταν ο φίλος του Άρεος και μας το μεταφέρει με κάθε επιφυλαξή. Και εγώ είχα ακούσει κάτι τέτοιο ασχέτως από το αν είχε βγάλει το μαγιά μου με ΠΑΟΞΙΣ και καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των φίλων του ΠΑΟΚ, ένα τραγούδι που παίζεται σε κάθε, σε κάθε γάμο. Η ζεμπεκιά του γαμπρού, αν είναι φίλος του Δικεφάλου του Βορρά, είναι αυτή. Και εγώ είχα ακούσει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πληροφορία ότι ο Απόστολος Νικολαίδης ή το φίλος του ΠΑΟΚ είχε βγάλει ένα CD με παοξίδικα τραγούδια δεκαετία του 90 εκεί κάπου στα, στα μέσα αν δεν κάνω λάθος, και μας λέει και για τον Ουάρδα θα είναι ο μόνος δανεικός που θα επιστρέψει για την Κερκίδα, θα πάρει και το τυμπάνο. Θα ξαναδούμε φέτος πάλι τρίτο στη σειρά τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στα των δημοτικών εκλογών, μιας και τα πιάσαμε κιόλας, είπαμε παρατηρητήριο υποψηφιωτήτων στην Αθήνα, στον Δήμο Βούλας κατεβαίνει μία πρώην playmate, η Εύη Χιλά. Δεν την γνωρίζω την κυρία. Φαντάζομαι κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με το ρεπορτάζ ενδεχομένως να την ξέρουν καλύτερα. Πριν από 20 χρόνια, τόσο παλιά playmate, να τα θυμόμαστε και αυτά τότε, αμούστακα παιδάκια ήμασταν. Το λέει στα πρωτοσέλιδα των σκανδαλορθυρικών εφημερίδων. Το 2000 είχε συμμετέχει στα καλλιστεία playmate και κέρδισε τη δεύτερη θέση. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και μοντέλο και οι σεξι λέει φωτογραφίες της ήταν το σήμα κατά τεθέν της. Πέρασε και από την παρουσίαση και πλέον κατεβαίνει με
αναγνώριστη και με chic ντύσιμο, όπως μας γράφει το ρεπορτάζ. Στο Δήμο Βούλα με, την, με το συνδυασμό πόλη να ζεις. Ξανακάποιοι σκοπεύουν να κάνουν και μεταδημότευση, ενδεχομένως για να ψηφίσουν τον υποψήφιο της καρδιάς τους. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη 3Β. Τι ωραία ρε παιδί μου, εκεί παραθαλάσσια. Την Αθήνα. Αυτά όσον αφορά τα ποδόσφαιρα. Όχι, δεν ήταν υποψηφιότητα της Εύης Χιλά ποδοσφαιρική, αλλά αναφερθήκαμε και λίγο στο κυπελάκι σήμερα, τα σπουδαία το απογευματάκι. Περισσότερα αύριο όσον αφορά το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κάποιοι περιμένουν λίγο έτσι με το μαχαίρι στα δόντια, στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Κάποιοι, πώς μ' αρέσει αυτό, πόσο ραδιοφωνικό είναι το κάποιοι. Φίλοι της ομάδας που φέτος δεν έχουν πάρει την, έτσι, τη διεστραμμένη ευχαρίστηση του να βγουν να αντιπαρατεθούν με το μέλλον και την προοπτική της ομάδος. Εμείς τα λέγαμε αυτό γιατί να γκρινιάξουν δηλαδή εν ολίγης, και σε κάθε από τα λίγα ομολογουμένως αρνητικά αποτελέσματα που έχει πετύχει φέτος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, η Ευρώπη δεν ήταν καλή και στο κύπελο ήτες είναι έτοιμοι στα χαρακώματα. Περιμένουν και ένα δεύτερο. Περιμένουν δεχομένως και ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήδη από προχθές. Έτσι με μια μικρή, με ένα μικρό άκουσμα της στάσεως που επικρατούσε στα ράδια. Κάποιοι υποψήφοι στα λεγάκιδες βγήκανε και στραβώσανε λίγο το στοματάκι, έτσι εμείς αυτό τα λέγαμε και έτσι και το το αιώνιο σπόρο εδώ της Θεσσαλονίκης, το ραδιοφωνικό σπόρο. Γι' αυτό και μόνο δηλαδή, με το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μας έχει δώσει φέτος δείγματα δύο αρνητικών για αυτών αποτελεσμάτων, και εγώ βλέπω να προκρίνεται, αλλά το μάτς δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Άμα να δώσω τώρα ένα προγνωστικό πέναλτι, έτσι τόσο τόσο ακραίο σενάριο, 2-1 δηλαδή αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας και παρατάσεως, και πέναλτι εκεί που δύσκολα προκρίνεται ο δικέφαλος του Βορρά. Δηλαδή αν ξεκινήσει το μάτς 7.30 θα τελειώσει 10.30. Μα κατάλαβα, για να περάσει όλο το απόγευμα και μετά στις 10 η ώρα να δεις και την Premier League. Να έχεις σχόλια. Τι και τι θα κάνεις άλλο τεταρτούλα, ε? Αύριο να ήταν, ευτυχώς που δεν είναι και τσικνοπέμπτη. Αύριο να ήταν, το καταλάβαινα. Αλλά σήμερα, εντάξει, πιο χαλάρα. Μέσα στο σπίτι, αλαλούμ, αλαλούμ. Στην Αμερικανική αντικαλαθώ σήμερα ακόμα παίζουν μπάσκετ, κύριες. Θα τελειώσει εκπομπή στο Denver και δεν θα έχει τελειώσει το παιχνίδι Nuggets Thunder 97-94 αυτή τη στιγμή, στο 5 λεπτό της 4ης περίοδου. Δεν θα το προλάβουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το μας πάει παράταση πέναντι και φύγουμε 12.30 ώρα. Εσύ από αύριο θα έρχεσαι 4 ώρα το πρωί για εκπομπή. Καλά, εννοείται. Έτσι. Όχι 12.30, 10.30, 10.30. Τα περιμένουμε στα χαρακώματα με τα τηλεφωνηματάκια μας. Α, μια χαρά. Εντάξει, εμείς είμαστε εναντίον αυτής της λογικής. Μας ενδιαφέρει περισσότερο όλες οι ομάδες να πηγαίνουν καλά, να μακροημερεύουν, ούτως ώστε και η εκπομπή να αποκτά την πραγματική της υπόσταση και να έχει την επιθυμητή θεματολογία. Να μην μιλάει δηλαδή τόσο για τα ποδόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Λαμία. Δεν νομίζω και εκεί να τίθεται ζήτημα πρόκρισης, και η Λαμία πρέπει να κερδίσει μετά το 3-3 του πρώτου παιχνιδιού. Οπότε έτσι με μια πρόχειρη ανάγνωση πάμε για μια τετράδα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λέω εγώ τώρα, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Τετράδα επιθυμητή και για τον Άρη, ο οποίος θέλει μία εκ των τεσσάρων πρώτων τον αποκλείστηκε Ατρόμητος να είναι στον τελικό, όχι απλά να είναι στον τελικό, να κατακτήσει και το τρόπαιο, ώστε να γίνει προνομιούχος η πέμπτη θέση και να οδηγήσει στην Ευρώπη. Χθες ακούγα τον Χρήστανδο που έλεγε Ολυμπιακός και Άκη δηλαδή να πάνε
τελικό, το είπε ξεκάθαρα. Πολύ λογικό κιόλας, δεν είναι και κάτι το οποίο θα το κρύψει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την διεθνή την καλαθόσφαιρα, από χθες τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν μάλλον τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Βγήκαν και 32 ομάδες, αλλά το ευχάριστο για την εθνική μας ομάδα είναι ότι μετά τον αποκλεισμό της Σλοβενίας που είχε κατακτήσει το τελευταίο Eurobasket, πλέον λαμβάνει θέση στους ισχυρούς. Μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ή τι σημαίνει ότι θα αποφύγει τουλάχιστον στην φάση των ομίλων, στην πρώτη φάση, 32 ομάδες. Νομίζω για πρώτη φορά πρέπει να υπάρχει αυτή η διεύρυνση στις συμμετέχουσες σε ένα μούντο μπάσκετ κατά τα πρότυπα του ποδοσφαιρικού μουντιάλ. Ή τι σημαίνει ότι η Ελλάδα αποφεύγει την διοργανώτρια φυσικά Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, την Γαλλία, την Σερβία, την Αργεντινή, την και την Λιθουανία. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 του Μάρτη, μετά την καθαρά Δευτέρα. Να βγούμε να κάνουμε κούλουμα, να πετάξουμε κανέναν αέτο. Να είμαστε έτοιμοι να μάθουμε και τους αντιπάλους μας. Το παγκόσμιο κύπελλο θα μας απασχολήσει του χρόνου, στην επόμενη σεζόν, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Με το που επιστρέψουμε δηλαδή από τις διακοπές, καλά τότε θα έχουμε και εκλογές. Ποιος ασχολείται με τα μουντομπάσκετ. Να γίνουνε πρωθυπουργοί. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα ταξιδέψουν στην Κίνα, από την Αφρική, την Ισία, Αγγόλα, Κτήλεφαντος του Νιγηρία, Σενεγάλη. Από την Ευρώπη, μικρό Eurobasket, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία, Τουρκία και Μαυροβούνιο. Από την Ασία, Οκεανία, η Αυστραλία, η Κίνα βέβαια, ή το Ιράν. Οπα, μάγκα μου. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατεβαίνουν πλέον με τα αστέρια του NBA. Η Ιαπωνία, η Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες και Νότια Κορέα. Και από την Αμερική, Βραζιλία, Καναδάς, είπα Βενεζουέλα. Ωραίο μάτς θα είναι και αυτό να κληρωθεί, είπα Βενεζουέλα βεβαίως, βεβαίως. Πουερτορίκο, Δομινικανή Δημοκρατία και Αργεντινή. Αυτά τα ολίγα και από την καλαθόσφαιρα. Euroliga αύριο Πέμπτη. Τα σπουδαιότερα. Champions League την επόμενη εβδομάδα. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ φαίνεται να λύνουν τα προβλήματα. Στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή εν αναμονή ανακατατάξεων για το αν θα έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος στην ομάδα σε μια χρονιά η οποία είναι χαμένη και με τα μέχρι τώρα δείγματα μπορεί να οδηγήσει και ακόμα σε χειρότερες καταστάσεις αν δεν αλλάξει άρδιν το κλίμα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αλβάρες που μας λέει καλημέρα Μπαμπίνο. Ρε σύ, με αυτό το χαλάκι έχω κολλήσει και πάω στους πελάτες και τραγουδάω αλαλού μαλαλού πρωί πρωί και με κοιτάνε σαν χαζί. Τα κάνεις τρελές πωλήσεις αλαλού μαλαλού. Γιατί αν είσαι πολιτής χρειάζεται να έχεις και ένα μπρίο, ένα ταπεραμέντο, μια ευχάριστη διάθεση για να προσεγγίσεις τον πελάτη. Είναι το μισό της πώλησης. Θα κάνουμε εδώ τώρα marketing, όχι αστεία. Ή μπορείτε να τους πείτε ότι ακούμε λόγο επειδή και πάμε Μπατμανίδη και να σας λυπηθούνε και να σας πούνε αχ, και άλλο κακό να σας βρει. Πάρτε την πώληση, να πάρτε τα ποσοστά για ένα καλύτερο μέλλον, να ξεμπερδεύετε, να μην είστε τόσο ξύπνοι από το πάρα πολύ πρωί. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και όποιος θέλει είπαμε δηλώνει και συμμετοχή δια τηλεφώνου ή δια μηνυμάτου για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Όχι να κερδίσει, θα την πάρει δηλαδή. Να πάει στο καζινάκι την Κυριακή να παρακολουθήσει Παναθηναϊκό ΠΑΟ, να φάει κούτρα πατατάκια περιόριστα, να πιει όση μπύρα θέλει να σκάσει και να πάρει και λαχνούς για να συμμετέχει στις κληρώσεις τις σχετικές.
κόσμος εδώ. Κάνα από κεράκι να πάμε να τα κάνουμε όλα. Επίσης χθες το Ιντερνετ, δηλαδή το Twitter, ασχολείται και με ακόμη μια ανακρίβεια που έγραψε ο πρώην αναπληρωτής επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και νυν υποψήφιος βουλευτής Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ένα πρόσωπο έτσι που κάνει την εμφάνισή του τις τελευταίες αγωνιστικές. Έγραψε: έχω δύο μεγάλες αγάπες, την μπάλα και τη μουσική. Έγινα έκοτα στα έξι μου. Είδα τον Ντέμι να ανεβαίνει στα κάγκελα της σκεπαστής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του. Αλλά μπέρδεψε τις ημερομηνίες, καθότι γεννημένος το 1987 αποκλείεται, λέει, να είδε τον Ντέμι Νικολαίδη στην θύρα των οργανωμένων. 6 χρόνια μετά τη γέννησή του, δηλαδή το 1993, για δύο λόγους. Διότι ο αφενός, ο νυν παρουσιαστής της αθλητικής εκπομπής του Open, πήρε μεταγραφή από τον Απόλλωνα στην ΑΕΚ το 96. Και δεύτερον, ο πασίγνωστος πανηγυρισμός, τον θυμόμαστε όλοι, στα κάγκελα της σκεπαστής, είχε γίνει στο 2-0 με τον Ολυμπιακό το 1999, εκεί όπου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν 12 ετών και όχι 6, μάλλον έκανε κάποιο σπλίτ. Θα πρέπει λίγο έτσι να τα προσέχουν γενικότερα τα πράγματα οι πολιτικοί άντρητοι, διότι τίποτες δεν πέφτει στη βορά του ίντερνετ. Εμείς σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς την ολοκλήρωση του σημερινού μας αλαλούμ. Λόγω επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και σε καρναβαλίστικο κλίμα. Βεβαίως, βεβαίως, αύριο φουλ επιλογές αναλόγου ύφους, όπως πράττουμε κάθε τέτοια εποχή. Τα κελαμπόγκο δηλαδή, να σας πρίξω. Εορτάζει το λόγο επειδή, βέβαια για μας κάθε μέρα είναι καρναβάλια, όπως λέμε για τη γιορτή των ερωτευμένων. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε και κάποιον αναλόγο καλεσμένο, του οποίου δεν θα το πω. Δεν θα του πω ότι τον θέλω λόγο επειδή είναι τσικνοπέμπτη. Κάποιο που θα πρέπει να σηκώσει το βάρος της φανέλας μιας τέτοιας ημέρας. Επίσης αύριο παίζουμε και μουσική το βράδυ, άρα η εκπομπή, όπως είπαμε χθες, της Παρασκευής θα είναι η συλλεκτική. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε και την στράτευση του Γιάννη του Φετφατζίδη. Μπαίνετε στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας και τη σχολιάζετε εσείς στην ανάλογη την ανάρτηση για ποια ειδικότητα θα λάμβανε. Αν ήσουν εσύ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αυτός που καθορίζει τα πράγματα στο στρατό, τι θα έδινε στο Γιάννη του Φετφατζίδη που παρουσιάστηκε προσφάτως στον ελληνικό στρατό, να υπηρετήσει και αυτός όπως πολλοί, όχι πολλοί, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Μια πολύ μάχημη θητεία. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Ζαζαρός μέχρι και τις 10 εδώ παρεούλα στο Λίμπερο 107,4 με το δικό του το αλαλούμ. Έτσι πάμε, τρένο πηγαίνουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ξανά στις 6. Απίκο, την ίδια γλώσσα μιλάμε, και τη γλώσσα που ο καθένας μπορεί να ομιλεί γίνεται πλήρως αντιληπτή μόνο στο λόγο επειδή. Να έχετε μια όμορφη μέρα, θα τα ξαναπούμε, δεχανόμαστε, φιλιά, τσάω, βάρα το πιστόλι, έλα λαλούμ, τσάω.